ανανέωση του συλλόγου. Θα ακολουθήσουν και άλλα webinar, τα οποία αφορούν την Ελληνική Επανάσταση, με την ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων. Το συγκεκριμένο webinar, όπως θα καταλάβετε, αφιερώνεται στη συνεισφορά της Ελληνίδας. Της Ελληνίδας γυναίκας στην Επανάσταση, της επώνυμης, αλλά και της ανώνυμης. Να σημειώσω εδώ και να τονίσω πως όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να καλωσορίσω τους ομιλητές που μας έκαναν την τιμή να παρευρίσκονται στην εκδήλωσή μας. Καλωσορίζω λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά, τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας καθηγητή Ιωάννη Χρυσουλάκη, την εξοχότατη πρέσβη της Ελλάδας στην Αυστρία, κυρία Κατερίνη Κόικα, την δόκτωρ Έλενα Σταύρου, διεθνολόγο και βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, την πρόεδρο του ΕΟΤ, κυρία Άντζελα Γκερέκου, τον δόκτωρ Φώτη Παπαθανασίου, Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Θεοχαράκη, τον ιστορικό τέχνης Τάκη Μαυρωτά, Διευθυντή Ιδρύματος Θεοχαράκη. Καλωσορίζω τους αξιωματούχους του θέματος 117α Lions Νοτίου Ελλάδος και Νοτίων Νήσων, την κυρία Όλγα Κουτρουμπή, πρόεδρο της Λέσχης The Lions Club of Athens Specialty New Voices, τον κύριο Georg Stein, πρόεδρο του Hefestus Wien Österreich Griechischer Integrationsverein. Καλωσορίζω τις δύο ηθοποιούς της παρέας μας, την κυρία Έρη Μπακάλη και την κυρία Ινό Μάτσου, και καλωσορίζω και τη συνθέτη Ζωή Ταναγούρια. Καλώς ήρθατε, χαιρόμαστε πάρα μα πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Και θα προχωρήσω στους χαιρετισμούς. Ξεκινάμε με τον χαιρετισμό που θα μας απευθύνει η κυρία Όλγα Κουτρουμπή, πρόεδρος της Λέσχης, όπως προανέφερα, The Lions Club of Athens Specialty New Voices και διεθνής αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Γυναικών. Κυρία Πρόεδρε, καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εξωτερικών, εξοχότατη πρέσβης της Ελλάδος στην Αυστρία, κυρία Βουλευτά, κυρία Πρόεδρε του ΕΟΤ, αξιότιμη αξιωματούχη του θέματος 117α Lions Νοτίου Ελλάδος και Νοτίων Νήσων, αγαπητοί πρόεδροι, εκπρόσωποι φορέων, οργανώσεων, λεσχών και συλλόγων που μας θυμάτε σήμερα με την παρουσία σας, κύριε Γενικέ, κύριε Διευθυντά του Ιδρύματος Οικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη, κύριε Πρόεδρε του Ομογενειακού Συλλόγου ΙΦΕΣ του Βιέννης, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ως πρόεδρος της Λέσχης The Lions Club of Athens Specialty New Voices, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον Ομογενειακό Σύλλογο ΙΦΕΣ της Βιέννης και ιδιαίτερα τον πρόεδρό της, Γεώργιο Στράιν, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άψογη συνεργασία αυτής της τόσο σημαντικής διαδικτυακής εκδήλωσης που αποδίδει φόρο τιμής στη συνεισφορά των αγώνων των γυναικών στην Επανάσταση του 1821. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η απόψινή μας εκδήλωση. Η συμμετοχή της Λέσχης μας είναι υψίστης σημασίας σε αυτή την εκδήλωση. Η Lions, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι μια διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση με 1,5 εκατομμύριο μέλη, 48.000 λέσχες σε 200 χώρες που υπηρετούν 5 πυλώνες δράσεων, την πείνα, την όραση, τον παιδικό καρκίνο, το διαβήτη και το περιβάλλον. Η διεθνής οργάνωση του θέματος 117α Νοτίου Ελλάδος και Νοτίων Νήσων, αλλά και του θέματος 117β Βορείου Ελλάδος, Νήσων και Κύπρου, έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια ουσιαστική βοήθεια και οικονομική ενίσχυση στην πατρίδα μας για τους συνανθρώπους μας, όπως για παράδειγμα στους πληγέντες από ακραία καιρικά φαινόμενα και φωτιές στο πρόσφατο παρελθόν. Αλλά και παλαιότερα, έχει χτίσει ένα σχολείο στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Τον προηγούμενο χρόνο στήριξε το Σύστημα Υγείας της Ελλάδος με ιατρικά μηχανήματα,
ενώ στηρίζει συνεχώς οικονομικά αδύναμες οικογένειες, είτε με τη χορήγηση υποτροφίας, είτε προσφέροντας σε μηνιαία βάση τρόφιμα και ρουχισμό. Αντίστοιχα, η λέσχη μας έχει προσφέρει σε ιδρύματα με ορφανά παιδιά και ηλικιωμένους τρόφιμα αξίας 10.000 ευρώ περίπου. Η λέσχη The Lions Club of Athens Specialty New Voices είναι μια λέσχη ειδικού σκοπού γιατί υπηρετεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον ΟΗΕ. Πρόκειται για 30 άρθρα που αφορούν τους άγραφους νόμους, δηλαδή το φυσικό δίκαιο, όπου η υπακοή σε αυτό είναι θέμα συνείδησης, και τους γραπτούς νόμους, όπου η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική. Πολλά από αυτά τα άρθρα έχουν συμπεριληφθεί εξ αρχής στο Σύνταγμά μας. Ανάμεσα σε αυτά γίνεται αναφορά στην ισότητα μεταξύ των ανθρώπων και των φύλων. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ισότητα των φύλων μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας με σεβασμό στον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Σήμερα η τηλεδιάσκεψη αφιερώνεται στη γυναίκα λόγω της Παγκόσμιας ημέρας για τους αγώνες της γυναίκας. Στην Ελλάδα όμως του 2021, ενώ έχουν γίνει βήματα για την ενδυνάμωση της γυναικείας συμμετοχής, τα βήματα αυτά είναι αργά. Η γυναίκα ακόμα αναζητά τη θέση της στην κοινωνία και ενώ έχουν περάσει 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η γυναικεία συμμετοχή σε κέντρα λήψης αποφάσεων ακόμα αποτελεί ζητούμενο. Η σημερινή λοιπόν συζήτηση για τη συμβολή της γυναίκας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 αναδεικνύει τον διαχρονικό ρόλο της γυναίκας και στηρίζει την ενδυνάμωση των νέων γυναικών για να τολμήσουν να διεκδικήσουν στα πρότυπα αυτών των γυναικών μια ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία. Μια κοινωνία που θα πρέπει με όριμη σκέψη μετά από μια πανδημία να αποτινάξει τα στερεότυπα και να επαναπροσδιορίσει τη νέα καθημερινότητα με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και την ισότιμη συμμετοχή. Η Ελληνίδα στην Επανάσταση του 1821 διεκδίκησε το πιο σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα. Αυτό το δικαίωμα στην ελευθερία και στην ανεξαρτησία. Ο αγώνας της ήταν καθοριστικός, όπως αποτυπώνεται στα ιστορικά βιβλία. Από την Μπουμπουλίνα, την Τζαβέλα ως τη Μαντώ Μαυρογένους, βλέπουμε τη γυναίκα να πολεμά με ηρωισμό και αυτοθυσία πλάι στον άντρα ή και στη θέση του, με τόλμη και λεβεντιά. Τόσο οι γυναίκες με ηγετική μορφή, όσο και οι γυναίκες που συμμετείχαν και συνεισέφεραν με έμεσους τρόπους στον αγώνα, αναδείχθηκαν με πράξεις περισσότερο ή λιγότερο ηρωικές. Ακόμα και όταν το κοινωνικό περιβάλλον ήταν απρόσφορο, για τη γυναίκα της εποχής αυτή κατάφερε να ξεπεράσει τη θέση της με υπερηφάνεια, σθένος, πίστη στα μεγάλα ιδανικά της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού και έγραψε με χρυσά γράμματα τη δική της ιστορία, διαφυλάσσοντας την εθνική συνείδηση. Την ελληνική παράδοση ανέλαβε ρόλους σημαντικούς για την εξέλιξη της πορείας στην Επανάσταση. Η Ελληνίδα γυναίκα της Επανάστασης, σαν μια ηρωική οπισθοφυλακή, μητέρα, αδελφή, σύζυγος, ύψωσε στις ψυχές των ανδρών τα μεγάλα εθνικά ιδανικά και φώτισε τον εσωτερικό τους κόσμο, δείχνοντας το μεγάλο δρόμο. Ήταν οι γυναίκες με σκυμμένο κεφάλι πάνω στον αργαλιό, αλλά με υψωμένη την καρδιά τους στην ιδέα της ελευθερίας. Αυτές οι γυναίκες ήταν πρόδρομοι της ελευθερίας, πρόδρομοι της ιερής στιγμής της Επανάστασης. Σε κάποιες περιοχές η θέση της γυναίκας ήταν διαφορετική από τις άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως για παράδειγμα στο Σούλι, στη Μάνη. Εκεί οι γυναίκες είχαν θέση σεβαστή από τους άντρες και πάντα ζητεί το η γνώμη τους για να λάβουν σχετικές αποφάσεις και σημαντικές. Ενώ σε αντρικές διαμάχες απευθύνονταν στις γυναίκες για τη διαιτησία. Οι γυναίκες στο Σούλι, οι μανιάτισες στη μάχη του Δυρού, πρόσφεραν με την αυτοθυσία τους και το μεγαλείο ψυχής τους ηθική κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Ελληνίδες όπως η Λόγια Ευανθία Καΐρη, η Μαντώ Μαυρογένους, ανακαλύπτοντας την ύπαρξη φιλελληνίδων, σε μέρη του δυτικού κόσμου απευθύνθηκαν σαμάνες, σύζυγοι και ενεργοί πολίτες που βίωναν καθημερινά τον αποτροπιασμό, τα βασανιστήρια και ζήτησαν βοήθεια. Υπήρξαν αξίες που τις ένωσαν, όπως η μητρότητα, η ανάγκη για την προστασία των τέκνων, η αγωνία τους για την εξασφάλιση του μέλλοντος, η ελευθερία της χώρας, η διαφύλαξη της πατρίδας.
Αυτά αποτελούσαν τα σημεία ταύτισης για γυναίκες διαφορετικού μορφωτικού επίπεδου, κοινωνικής προέλευσης και εθνικής καταγωγής. Αντίστοιχα, και η Μαντό η Μαυρογένους απευθύνθηκε στις φιλελληνίδες στο Παρίσι και επίσης στις φιλελληνίδες μέσω του Μπλακέρ στην Αγγλία. Μα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στο σπίτι της Ελισάβετ Ψηλάντη, μητέρας του Αλέξανδρου και Δημητρίου Ψηλάντη, ελάβαναν χώρα οι ζυμώσεις και οι στρατηγικές αποφάσεις της φιλικής εταιρείας. Και εκεί ελήφθη η τελική απόφαση για την έναρξη της ελληνικής επανάστασης. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι Ελληνίδες γυναίκες της επανάστασης έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο. Οπισθοφυλακής, όπως το απαιτούσαν οι συνθήκες της κοινωνίας που ζούσαν, αλλά και εμπροστοφυλακής με αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Όταν οι συνθήκες το επέβαλαν, είναι σίγουρο ότι οι Ελληνίδες γυναίκες ήταν υπέρμαχες, μαχήτριες των ιδανικών και των αξιών με τις ηρωικές τους πράξεις. Συνεισέφεραν ουσιαστικά και συμμετείχαν στην ιστορία της Επανάστασης του 1821. Για όλες τις υπηρεσίες, κάθε ανώνυμης και επώνυμης φιλελληνίδας προς την πατρίδα μας, εκφράζουμε τον ειλικρινή μας σεβασμό μέσα από αυτή την εκδήλωση, την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μας και αφιερώνουμε αυτή την τηλεδιάσκεψη εις μνήμη τους. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τον υπέροχο λόγο σας, για τον υπέροχο χαιρετισμό σας, για την υπέροχη εισαγωγή σας. Και προχωράμε, αφού τα καταφέραμε χωρίς να έχουμε προβλήματα, στον χαιρετισμό του Προέδρου του ΧΕΦΕΣ του ΣΒΙΝ, τον κύριο Γκέοκ Στράιν. Αξιότιμη κύριε Γενική. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Αξιότιμη κύριε, ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κύριε Γενική, εξοχοτάτη πρέσβη. Αξιότιμη παρεμβαίνοντα στη σημερινή εκδήλωση και ιδιαίτερα στη βουλευτή Λεμεσού, στην πρόεδρο του ΕΟΤ, στο Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Θεοχαράκη και στο ιστορικό μας Στάκη Μαυρωτά. Αξιότιμοι όλοι εσείς με τους τίτλους σας και τα αξιώματά σας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο Σύλλογος ΥΦΕΣ στο ΣΒΙΝ Österreich Griechischer Integration Verein ιδρύθηκε για να αποτελέσει γέφυρα συνένωσης, διείσδυσης και ενσωμάτισης των αποδήμων από τη μία με την Ελλάδα και από την άλλη με τις τοπικές κοινωνίες που ζουν. Προσπάθειά του να φέρει τους απόδημους δεύτερης και τρίτης γενιάς κοντά στην πατρίδα, αλλά ταυτόχρονα να τους ενσωματώσει στις τοπικές κοινωνίες που ζουν και να τους προκαλέσει το προσωπικό ενδιαφέρον να γνωρίζουν την Ελλάδα χάρη στο σύλλογό μας και στα προγράμματά του. Ονειρευόμαστε μια πετυχημένη προσέγγιση και επικοινωνία ομογενών με την πατρίδα, αλλά και με το τοπικό περιβάλλον που ζουν. Με αφορμή των 200 χρόνων της Εθνικής Παλαιγεννησίας, ετοιμάσαμε ένα κύκλο εκδηλώσεων, ξεκινώντας σήμερα με τη γυναίκα, τη μητέρα, την κόρη, την αδελφή. Γράφτηκαν αμέτρητα βιβλία για την Επανάσταση, αλλά ακούστηκαν λίγα για την προσφορά της απλής γυναίκας στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Ο πολιτισμός και η τέχνη εκτενώς ασχολήθηκαν και με αυτό το θέμα όμως. Και ευτυχώς. Σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα. Είναι η μέρα της γυναίκας και της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης. Όπως όλοι ξέρουμε, κανείς δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία στο κεφάλι του. Αν έγινε στην αρχή του Μάρτη, στη μέση ή η μέρα του Ευαγγελισμού, 25 Μαρτίου, ήταν μια ωραία συμβολική ημερομηνία για την έναρξη ενός τέτοιου κοσμοϊστορικού γεγονότος. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τις ηθοποιούς Ινό Μάτσου και Έρι Μπακάλι που θα μας διαβάσουν διάφορα αποσπάσματα. Ευχαριστώ τη Μαρία Μόσχου που συντονίζει την εκδήλωση και φυσικά την πρόεδρο της Λέσχης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης σήμερα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις του ΧΕΦΕΣ του ΣΒΙΝ από εδώ και πέρα. Με αφορμή τον χαιρετισμό σας, περνάω σε έναν άνθρωπο τον οποίο εγώ προσωπικά απλά δεν προλαβαίνω να παρακολουθήσω. Έχει βάλει μάλλον σκοπό ζωής του να διακτηνίζεται ανά τον κόσμο, ανά τη γη, όπου υπάρχουν Έλληνες. Μιλάω φυσικά για τον Γενικό Γραμματέα Πόδημο Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας καθηγητή Ιωάννη Χρυσουλάκη. Κύριε Γενικέ, καλησπέρα σας. Ο λόγος σε εσάς. Δεν σας προλαβαίνω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Άλλωστε έχουμε 7 εκατομμύρια Έλληνες σε όλο τον πλανήτη και τους οφείλουμε πολλά. Εξοχότατη πρέσβη της Ελλάδας στην Αυστρία, αγαπητή Κατερίνα. Αξιότιμη βουλευτή της Κυπριακής Βουλής. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του ΕΟΤ.
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε και συνδιοργανώτρια του Lions Club of Athens Specialty Voices. Πρόεδρε, αγαπητέ George του Ηφαίστου Βιέννης, κύριε Διευθυντά του Ιδρύματος Θεοφανάκη, εκλεκτοί ομιλητές και ομιλήτριες, η επέτειος του 1821, κορυφαία στο εθνικό μας εορτολόγιο, μας καλεί για 200η φορά φέτος να αποτίσουμε ευλαβικό φόρο τιμής σε όλους όσους με τη θυσία τους μας κληροδότησαν ελευθερία. Μας καλεί να αναστοχαστούμε πάνω στο μήνυμα που φέρει ο ανεπανάληπτος αυτός αγώνας. Να ορίσουμε τη θέση και τη σημασία του στην ιστορική πορεία της Ελλάδας μας. Καθώς αύριο ανατέλει η μέρα της γυναίκας, μας δίνεται μια σπουδαία ευκαιρία να θυμηθούμε την Ελληνίδα της σκλαβιάς, αυτή που βαστά με ισότιμη θυσία στο πλάι των ανδρών. Δεν είναι όμως μια απλή βοηθός τους. Δρά ενεργά και με αυτοπεποίθηση, πρωτοπόρος με το παράδειγμά της. Η γυναίκα αυτή έχει προσφέρει στιγμές μεγαλείου και ηρωισμού ελάχιστα γνωστές. Αν όμως μελετήσει κανείς λίγο καλύτερα θα την ανακαλύψει, πρώτα απ' όλα στα εμπνευσμένα τραγούδια της δημοτικής λαϊκής μας ποίησης, αλλά και η ανεπανάληπτη στίχη του Σολομού, μας την περιέγραψαν σε ηρωικές σκηνές, στο Ζάλογκο, το Μεσολόγιο και τα Ψαρά. Διαβάζουμε στα χρονικά της εποχής για την τεράστια συμβολή των γυναικών στην υγειονομική περίθαλψη των επαναστατών και του σκλαβωμένου λαού γενικότερα, καθώς και στη συμβολή τους στη δημιουργία των πρώτων νοσοκομείων του αγώνα. Από ιστορικούς και περιηγητές της εποχής παίρνουμε τις βασικές μαρτυρίες για τη φιλοπατρία και τον ηρωισμό της Ελληνίδας αγωνίστριας. Πλήθος αυτόπτων μαρτύρων, ποιητών, συγγραφέων, φιλελλήνων, αγωνιστών και ζωγράφων μας κάνουν λόγο για την αυταπάρνηση και τη θυσία τους. Είναι τελικά εύκολο να δει κανείς την Ελληνίδα που στέκεται με θάρρος στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Μάχεται με το όπλο στο χέρι και με τα ίδια υψηλά ιδανικά που μάχονται και οι άνδρες. Δίνει τη ζωή της στο βωμό της ελευθερίας όμοια με τους άνδρες. Ο ρόλος της είναι παράλληλα εμφανής και στην ανατροφή των ηρώων μας. Παλεύοντας ισότιμα με τους άνδρες, ανέλαβε νέες ατομικές ευθύνες, παρά το ότι ήταν τότε οικονομικά και κοινωνικά εξαρτημένη ακόμα. Ο φιλελληνισμός, από την άλλη πλευρά, υπήρξε ένα δυναμικό κίνημα που συγκίνησε διαφορετικούς μεταξύ τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως φύλου ή εθνικότητας. Το φιλελληνικό ρεύμα επέτρεψε να συναντηθούν άνθρωποι με διαφορετική κοινωνική και εθνική προέλευση στη βάση ενός κοινού και ευγενούς οράματος. Έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τις ευκαιρίες που προσέφερε το αίτημα για απελευθέρωση της Ελλάδας, η Ελληνική Επανάσταση και το φιλελληνικό κίνημα στη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά, στο δικαίωμά τους να παρεμβαίνουν στην κοινωνία και να διεκδικούν ισότιμο ρόλο. Μιλώντας για το φιλελληνικό κίνημα, ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό ότι το φιλελληνικό ρεύμα στη διάρκεια της Επανάστασης είχε δύο σκέλη. Απ' τη μια πλευρά τα φιλελληνικά κομιτάτα διοργάνωναν εράνους σε Ευρώπη και Αμερική. Επίσης συγκέντρωναν ρούχα και τρόφιμα για να ανακουφίσουν τη δυστυχία του ελληνικού λαού. Απ' την άλλη πλευρά άνθρωποι του πνεύματος και των τεχνών διαμόρφωσαν μια φιλελληνική κουλτούρα που επηρέασε έντονα την κοινή γνώμη της εποχής. Ανάμεσά τους θα ακούσουμε τη φωνή του νεαρού ακόμα Βίκτορο Σουγκό και του διάσημου λογοτέχνη Φρανσουά Ρενέ Σατομπριάν. Θα θαυμάσουμε τον κορυφαίο ρομαντικό Ευγένιο Ντελακρουά και την απόδοση του ουσιαστικού περιεχομένου της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης στα έργα του «Στη σφαγή της Χίου», «Στην Ελλάδα που ξεψυχάει πάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου» και στο επεισόδιο του ελληνικού αγώνα.
Είναι πολλά τα εικαστικά έργα και άλλων Ευρωπαίων ζωγράφων που αναδεικνύουν τη γυναικεία παρουσία στα χρονικά του αγώνα, που υμνούν την Ελληνίδα της σκλαβιάς και της ελευθερίας. Είναι οι φιλέλληνες που αποτείουν φόρο τιμής στην Ελληνίδα που παλεύει σκληρά για το καλό και το δίκαιο. Χαιρετίζουμε μαζί τους και εμείς σήμερα την αιώνια γυναίκα της λευτεριάς και της ειρήνης. Την αιώνια γυναίκα των αρετών, την Ελληνίδα που ζει πάντα όρθια και με το κεφάλι ψηλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ, και ελπίζουμε να συνεχίζετε με το ίδιο ζήλο να στηρίζετε την οικογένεια. Ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, καθότι παιδί της ομογένειας και εγώ. Οπότε, εξαιρετικά, εξαιρετικά να συνεχίσετε έτσι. Σας θαυμάζω, θαυμάζω όλη σας την πορεία. Άκουσα ότι η συγκεκριμένη κυρία έφερε έναν νέο άνεμο στην ελληνική ομογένεια της Αυστρίας. Πρόκειται για την εξοχότατη πρέσβη της Ελλάδας στην Αυστρία, κυρία Εκατερίνη Κόικα. Κυρία Κόικα, ο λόγος σε εσάς. Εξοχότατη. Με ακούτε. Καλησπέρα σας. Με ακούτε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Μαρία μου, για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ και το Σύλλογο για την ευκαιρία που μας δίνει και βέβαια την τηλέσχη Lions Club που διοργανώνει, αλλά και όλους τους συντελεστές. Αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα. Αξιότιμη κυρία Βουλευτά. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του ΕΟΤ. Αγαπητή κυρία Παυλίδου Κουτρουμπή, αγαπητέ κύριε Στράιν, αγαπητέ Γιώργο, αγαπητοί μας ομιλητές κύριε Παπαθανασίου και κύριε Μαυρωτά, αγαπητές κυρίες και φίλες εδώ, Έρι Μπακάλι και Ινό Μάτσου, αγαπητή Μαρία, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας από τη Βιέννη. Η Πρεσβεία της Ελλάδας στην Αυστρία στηρίζει την απόψινή συνάντηση και συγχαίρει τους διοργανωτές όλους. Τη Λέσχη The Lions Club of Athens, τον δραστήριο Ομογενειακό Σύλλογο, δραστήριο αν και πολύ καινούριο, της Βιέννης, Ήφαιστος, Wien, Österreichisch, Griechische Verein, Integration, για την κοινή πρωτοβουλία που ανέλαβαν. Το 2021 αποτελεί για τη χώρα μας χρονιά ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας μας. Μια σημαντική ευκαιρία εορτασμού των δύο αιώνων από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, αλλά και μια ευκαιρία αναστοχασμού και οραματισμού για την Ελλάδα του μέλλοντος. Η Ελλάδα εορτάζει την επέτειο από την έναρξη της Επανάστασης μέσα από σειρά εκδηλώσεων και δράσεων που ήδη έχουν δρομολογηθεί στη χώρα, αλλά και θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια του έτους, όπως και στο εξωτερικό βέβαια, με την βοήθεια και την υποστήριξη των διπλωματικών μας αρχών ανά τον κόσμο, παρέχοντας έτσι σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός εθνικής επικρατείας, τη δυνατότητα μιας ενεργού συμμετοχής στην προσπάθεια μιας συνολικής αποτίμησης του παρελθόντος και κατ' επέκταση μιας ουσιαστικότερης αντίληψης και κατανόησης του παρόντος και ταυτόχρονα ενατένισης του μέλλοντος. Η Ελλάδα επαναπροσδιορίζει την αξία και τη σπουδαιότητα του απελευθερωτικού ξεσπάσματος του 1821 στην πορεία του έθνους και προβάλλει σήμερα, 200 χρόνια μετά, τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες των Ελλήνων στην ιστορική διαχρονία υπό πνεύμα εθνικής ενότητας και αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο των εορτασμών αυτών, η Πρεσβεία της Ελλάδας και μόνιμη αντιπροσωπεία στους διεθνείς οργανισμούς στη Βιέννη έχει αναλάβει ήδη πρωτοβουλίες που έχουν γίνει ήδη ή πρόκειται να ανακοινωθούν.
η συμβολή του ελληνισμού της Διασποράς στην εθνογενεσία και την εθνική παλαιγενεσία, όπως εξάλλου και σε κάθε αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία που έδωσε ο λαός μας και οι Έλληνες στα κατοπινά χρόνια, στο διάβα της ιστορίας τους, το ελληνικό έθνος υπήρξε κέρια. Ειδικά στην Αυστρία, η παροικία της Βιέννης, μπορεί να μην είχε ανεργή ανάμειξη στην ίδια την Επανάσταση και στα πολεμικά γεγονότα που ακολούθησαν, συνέβαλε ωστόσο καθοριστικά μέσω της εκπαιδευτικής και εκδοτικής προσπάθειάς της κατά τους προεπαναστατικούς χρόνους στη δημιουργία των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων, ούτως ώστε να αναπτυχθεί και να ενδυναμωθεί μια εθνική αυτοσυνειδησία απαραίτητη για την πυροδότηση της Επανάστασης. Ως γνωστόν, από τη Βιέννη ο Ρήγας Φεραίος προετοίμασε και προώθησε το επαναστατικό του σχέδιο, διακηρύσσοντας την ιερότητα του απελευθερωτικού σκοπού των Ελλήνων. Η θεματική των διαλέξεων της απόψινής εκδήλωσης επιτυγχάνει να συνδυάσει με τρόπο, κατά τη γνώμη μου, ιδιαιτέρως επιτυχή τους ελληνικούς επαιτειακούς εορτασμούς για τα 200 χρόνια από το 1821 με έναν ακόμη εορτασμό μιας διεθνώς αναγνωρισμένης επαιτίου. Αυτής της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας που γιορτάζουμε αύριο, της ημέρας που σηματοδοτεί τα επιτεύγματα, τους αγώνες και τις θυσίες των γυναικών όλου του κόσμου. Και παράλληλα υπενθυμίζει και προβάλλει τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις τους. Και είναι νομίζω επιτυχής ο συνδυασμός αυτός, καθώς οι διακεκριμένοι συγγητές της απόψινής μας συνάντησης επέλεξαν να καταθέσουν τη γνώση τους και να φωτίσουν σε όλους μας μια, ας μου επιτραπεί να πω, ίσως λιγότερο γνωστή πτυχή της Επανάστασης, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά και το ρόλο των Ελληνίδων στον απελευθερωτικό αγώνα και παρουσιάζοντας μάλιστα ιδιαίτερα την αποτύπωση του αγωνιστικού αναστήματος των γυναικών του 21 σε έργα που φιλοτέχνησαν Έλληνες αλλά και Ευρωπαίοι φιλέλληνες οικαστικοί της εποχής. Αποτελεί γεγονός ότι η Επανάσταση έχει ταυτιστεί κατά κύριο λόγο στη συνείδηση των περισσότερων από μας με τη γενναιότητα, τον ερωισμό και την αξιοσύνη ανδρών αγωνιστών. Το ενδιαφέρον πολλών ιστορικών και ερευνητών υπήρξε ανέκαθεν προσανατολισμένο και επικεντρωμένο με την εξαίρεση των διασημότερων ηρωίδων της Επανάστασης, όπως της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και της Μαντούς Μαυρογένους, ή ίσως ακόμη και της Μητρός των Υψηλάντιδων, όπως ανέφερε πριν από λίγο η αγαπητή πρόεδρος των Lions, της πρωτομάνας των Φιλικών, της Ελισάβετ Υψηλάντη, στη μαχητικότητα και την αυτοθυσία γενναίων ανδρών της εποχής, οπλαρχηγών και καπεταναίων, πολεμιστών, κλεφτών και αρματολών. Υποτιμώντας συχνά ή και για μεγάλο διάστημα αποσιωπώντας ίσως τη συμμετοχή στον αγώνα λιγότερο γνωστών ή και άγνωστων ανώνυμων ελληνικών γυναικείων μορφών. Παρά τα περιορισμένα τους δικαιώματα και τη σε γενικές γραμμές υποβαθμισμένη κοινωνική τους θέση, ήταν πολλές εκείνες οι Ελληνίδες που στα προεπαναστατικά χρόνια και στη διάρκεια του αγώνα επέδειξαν απαράμιλο θάρρος και αξιοθαύμαστη γενναιότητα. Καπετάνισες ή και απλές αγωνίστριες. Ελληνίδες που ντύθηκαν με ανδρικά ρούχα κάποτε και μπήκαν στο πεδίο της μάχης, πολεμώντας ισάξια με τους άνδρες, αξίζοντας το ίδιο μερίδιο ανδρείας, δίνοντας μαθήματα επαναστατικής ετοιμότητας, αυταπάρνησης και φιλοπατρίας, αποτελώντας ανυπέρβλητα σύμβολα δυναμισμού και εμπνέοντας τις επόμενες γενιές των Ελληνίδων σε μεταγενέστερες εθνικά κρίσιμες στιγμές. Και ακόμη άλλες απλές γυναίκες που επίσης αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν, διέθεσαν ίσως τις περιουσίες τους για τον ιερό σκοπό της απελευθέρωσης ή βρέθηκαν στα μετόπισθεν, κουβαλώντας πολεμοφόδια και φυσίγγια ή εργαζόμενες σκληρά στους μπαρουτόμηλους της Δημητσάνας. Μάνες, θυγατέρες, αδελφές, σύζυγοι που ενθάρρυναν και εμψύχωναν τους άνδρες αγωνιστές, τους συμπαραστέκονταν, πρόσμεναν καρτερικά την επιστροφή τους από τη μάχη,
που έμεναν πίσω για να καλλιεργήσουν τη γη, να δουλέψουν σκυμμένες στον αργαλιό, να αναλάβουν τη φροντίδα του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών. Η ιστορική έρευνα έχει κατά κοινή ομολογία αφιερώσει στην παρουσία του γυναικείου δυναμικού στην Επανάσταση και στον ελτρουισμό της Ελληνίδας αγωνίστριας, είτε αυτή πρωταγωνίστησε στη μάχη, είτε διαδραμάτισε ρόλο αφανούς ηρωικής οπισθοφυλακής, μικρότερη αξία από αυτήν που πραγματικά τους αναλογεί. Μπορεί κάποιες από τις Ελληνίδες αυτές να λειτουργήσαν ως σημεία αναφοράς και να έμειναν γνωστές και επώνυμες στην ιστορία, όπως ενδεικτικά η Δόμνα Βυσβίζη, η Μαριγό Ζαφυροπούλου, η Μόσχο Τζαβέλα, η Κωνσταντίνα Ζαχαριά, η Ασημόν Λιδωρίκη. Κάποιες άλλες έμειναν απλώς στην ιστορία με το μικρό τους όνομα, σχεδόν ανώνυμες, η Ελεφαντό ή η Αντωνούσα. Αλλά δεν θα ήταν όμως δίκαιο να παραγνωριστεί η συνεισφορά όλων εκείνων των ανώνυμων γυναικών που αποτέλεσαν σύμβολα θυσίας, αυτοπεποίθησης και τόλμης. Όντας ίσως δικαιότερη η δημοτική λαϊκή μας παράδοση, το ανέφερε λίγο πριν νομίζω ο αγαπημένος μας Γενικός Γραμματέας, ο καθηγητής ο κ. Χρυσουλάκης. Η δημοτική μας παράδοση λοιπόν στους θησαυρούς του δημοτικού τραγουδιού και της λαϊκής ποίησης ύμνησε τους αγώνες του γυναικείου φύλου στην Επανάσταση και αποθανάτισε γυναικείες ηρωικές στιγμές των σουλιωτισσών, των μεσολογγητισσών ή και των ψαριανών γυναικών. Μαρτυρίες του πατριωτισμού των Ελληνίδων της Επανάστασης φιλοτεχνούνται σε εξαιρετικής εικαστικής δύναμης έργα καλλιτεχνών, Ελλήνων αλλά και φιλελλήνων, όπως του Δανού Άνταμ Φρίντελ, του Βέλγου Ανρί Ντεκέν, του Γαλλοολανδού Άρι Σέφερ. Τέλος, ας μην ξεχνάμε πως στη σφαγή της Χίου του φιλέλληνα Eugène Delacroix, του ρομαντικού ζωγράφου που ύμνησε όσο λίγη την Ελλάδα, η οδύνη της σφαγής αποτυπώνεται στην εικόνα της νεκρής Ελληνίδας μάνας με το παιδί της στην αγκαλιά. Ενώ στο άλλο εμβληματικό αριστούργημά του, την Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, την Ελλάδα προσωποποιεί μια μεσολογγίτισσα που με προτιταγμένο στήθος και ανοιχτά χέρια σε στάση απόγνωσης στέκει πάνω στα ερείπια του φρουρίου της πόλης. Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη, στην ευγενική προσπάθεια να αναδειχθεί ο ρόλος της Ελληνίδας γυναίκας στην επαναστατική περίοδο, ανέλαβε, όπως πολύ συχνά το κάνει, μια εξαίρετη πρωτοβουλία για τη διοργάνωση έκθεσης με τίτλο «Η γυναίκα στην Επανάσταση του 1821» από τη Συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας Βαρκαράκη. Η έκθεση εγκαινιάζεται σε λίγες μέρες. Αλλά εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να βάλω μια ανωτελεία. Νομίζω ότι οι εξαιρετικοί κύριοι ομιλητές μας απόψε θα δώσουν σε όλες και όλους την ευκαιρία να διεισδύσουμε στο διακριτό τοπίο της γυναικείας παρουσίας στην εθνική παλιγενεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεχότατε, ευχαριστούμε με τη σειρά μας πάρα πολύ, τόσο για τη στήριξη και την παρουσία σας απόψε στην εκδήλωσή μας, όσο και για τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις σας. Ελπίζουμε πραγματικά, και το λέω εγώ με όλη μου την καρδιά, σε μια άριστη συνεργασία μεταξύ μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ εγώ. Τιμή μου. Περνάμε σε μια άλλη δυναμική προσωπικότητα, η οποία ξεχωρίζει για τη δράση της στη διπλωματία και τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αραβικών χωρών. Πρόκειται για τη δόκτωρ Έλενα Σταύρου, διεθνολόγο, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού και σύμβουλο διπλωματίας. Δόκτωρ Σταύρου, καλησπέρα σας. Πώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, τιμή μου που είναι και χαρά μου που είμαι μαζί σας. Γιατί ακριβώς και εμένα η μισή μου οικογένεια είναι στον απόδημο ελληνισμό της Αμερικής. Οπότε είναι διπλή χαρά που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα, έστω και αν σε εμάς είναι προεκλογική περίοδος και ήταν πολύ δύσκολο να βρεθώ κάπου για να μπω
στην τηλεδιάσκεψη. Έντιμε κύριε Γραμματέα, Γενική Γραμματέα, κύρια Πρέσβυρα της Ελλάδας στη Βιέννη, τον πρόεδρο, την πρόεδρο του ΕΟΤ, Γιώργο, και όλους όσους ξέχασα, είναι με μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας, διότι η Ελληνική Επανάσταση ακριβώς του 1821 δεν ήταν απλά μια ιδέα για εξέγερση και απόταξη του καταπιεστικού τουρκικού ζυγού από τις πλάτες του ελληνισμού, ήταν και παραμένει μέχρι τις μέρες μας το επιστέγασμα μια σειράς συλλογικών ηρωικών πράξεων αυτοθυσίας και ρίσιου θάρρους γενναίων Ελλήνων πατριωτών. Ο ιστορικός αγώνας ακριβώς της ελληνικής παλιγενεσίας, γεννημένος μέσα από τα σπάργανα του πόθου για αυτοκυριαρχία και ανεξαρτησία του έθνους, σημαδεύτηκε και μέσα από τη δράση γενναιότατων γυναικών που αψήφισαν τον κίνδυνο και ρίχτηκαν στη μάχη. Κορυφαίες πατριώτισες, οι οποίες αγόραζαν και οργάνωναν πλοία και στόλους, όπως η Μπουμπουλίνα, η αντιστράτηγος Μαντομαυρογένους, μη διστάζοντας μάλιστα να πουλήσει και να εκποιήσει την οικογενειακή της περιουσία, την οποία διέθεσε για την ελευθερία της πατρίδος. Δεν ήταν μόνο όμως αυτές οι δύο κορυφαίες γυναικείες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης που έγραψαν τις δικές τους σελίδες στην ιστορία. Η Ελισάβετ Ψηλάντη, που ακούσαμε και πριν, πρωτομάνα όπως την αποκαλούσαν των Φιλικών, είχε έρθει πρώτη να χρηματοδοτήσει τον αγώνα που προετοιμαζόταν. Οι πρώτες συγκεντρώσεις των μελών της Φιλικής Εταιρείας είχαν γίνει στο αρχοντικό της. Η ίδια στήριξε τον αγώνα ηθικά και υλικά, με κάθε μέσο, κάθε τρόπο, αλλά και αυτοθυσία. Γυναίκες όπως η Μαριγό Ζαραφοπούλα, η οποία μετέφερε έγγραφα και πληροφορίες στους Φιλικούς. Η Εφροσύνη Νέγρη, η οποία εργάστηκε για τη διάδοση φιλελεύθερων ιδεών, αλλά και για τη φύλαξη όπλων και εγχειριδίων, ύψωσαν ανάστημα και αγνόησαν τον κίνδυνο για το ιδεώδες και τη δικαίωση του αγώνα. Από τότε μέχρι σήμερα, οι Ελληνίδες γυναίκες, μέσα από τη θέση τους στην πολιτική ιστορία του ελληνισμού, έδωσαν μάχες όπου υπήρχαν Έλληνες, όπως και στην Κύπρο, στα πλαίσια του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, όπου γυναίκες έκρυβαν τους ήρωες της μάχης και θυσίασαν ακόμη και τις ζωές τους για την ελευθερία. Και εδώ θέλω να σταθώ, διότι ακριβώς κουβαλούσαν όπλα, φαγητό στους αντάρτες, κρυμμένα κάτω από τα παιδιά τους μέσα στο παιδικό καροτσάκι. Επέδειξαν ένα παράμιλο θάρρος, μία αυτοθυσία, μία τόλμη απίστευτη. Και μάλιστα ήταν και όταν έπεσε και ο πατέρας μου σε ενέδρα από τους Άγγλους και σκοτώθηκε ο διπλανός του και ο οδηγός του, είναι αυτές που κατάφεραν και τον έβγαλαν πληγωμένο μεν, αλλά κατάφερε και έζησε. Μπορεί λοιπόν τα όπλα του πολέμου να είναι διαφορετικά, εν τούτης ο αγώνας κατά των δυναστών του ελληνισμού σε Ελλάδα και η μη κατεχόμενη Κύπρο συνεχίζονται. Φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την εθνική παλιγενεσία και η απειλή υφίσταται στο Αιγαίο με τις συνεχείς προκλήσεις του ηγεμονικού Ερντογάν που εκδηλώνονται μέσα από στρατιωτικές ασκήσεις από αέρος και θαλάσσης, αμφισβήτηση των ελληνικών ακτογραμμών και της κυπριακής υφαλοκρηπίδας και προσπάθεια αλλίωσης του ελληνικού έθνους μέσα από τη διοχέτευση παράνομων μεταναστών στα εδάφη μας. Σε αυτή την πρόκληση λοιπόν, Ελλάδα και Κύπρος μέσα από ένα κοινό μέτωπο αναχαιτίζουν και απαντάνε με τη σύναψη τριμερών και τετραμερών συμμαχιών, με μεγάλες δυνάμεις όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος, αλλά και τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι γυναίκες λοιπόν καθημερινά από θέσεις εξουσίας συντονίζουν, αγωνίζονται και συνδράμουν στην κατάρτιση των σχεδιασμών της άμυνας και θωράκισης κατά της ηγεμονικής Τουρκίας. Φάρος μας, μεταξύ άλλων, εκείνες οι γυναίκες που χάραξαν τη δική τους πορεία στους αγώνες για δικαίωση το 1821, που λειτουργήσαν και λειτουργούν στις συνειδήσεις μας ως εμπνευσμένες πατριώτισες. Σας ευχαριστώ.
Εμείς με τη σειρά μας, κυρία Δόκτωρ Σταύρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και τη στήριξή σας. Και τι να πω, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλά αποτελέσματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι καλύτερο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, τιμή μου. Και προχωράω σε μία... Όχι από μένα, έχει χαρακτηριστεί γενικώς μια υπέρλαμπτη κυρία. Μιλάω για την πρόεδρο του ΕΟΤ, κυρία Άντζελα Γκερέκου, η οποία με τον δυναμισμό της και την εμπειρία της εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο και η οποία, διάβασα κάπου, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, έχει βάλει στόχο μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη το 2021 και ένα νέο τουριστικό μοντέλο έως το 2030. Κυρία Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μόσκου, και συγχαρητήρια για την οργάνωση που κάνετε στις συνομιλίες μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, είναι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, ξεκινώντας, αγαπητέ κυρία Γενική του Απόδημου Ελληνισμού, σας συγχαίρω για τη δουλειά σας που έχετε κάνει μέχρι τώρα και για αυτή που θα κάνετε και πιστεύω ότι θα είναι τόσο σημαντική για την Ελλάδα του σήμερα και του αύριο, τις επόμενες μέρες, μετά από όλη αυτή τη λέλαπα που δεχόμαστε παγκοσμίως, αλλά και η Ελλάδα, και μιλάω για την πανδημία που έχει επηρεάσει τόσο πολύ και το χώρο του τουρισμού βεβαίως, που εμείς ως χώρα εξαρτώμεθα, όπως γνωρίζετε, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η οικονομία μας είναι γύρω στο μέχρι και 30%. Ως πρόεδρος λοιπόν, άλλωστε και ως Ελληνίδα, ξεκινώντας βέβαια από τον καθηγητή, να μην παρακάμψω βεβαίως τους αγαπητούς υπόλοιπους εξόχους και έξοχες ομιλήτριες, όπως είναι, χαιρετίζω την κυρία Πρέσβυρα, την κυρία Κόικα, αγαπητή φίλη. Έχουν τη δω 2 χρόνια από τότε που βρεθήκαμε στην Βιέννη και είναι στις ωραίες μέρες, τις δημιουργικές, στην έκθεση ελληνικού τουρισμού. Αξιότιμη κύριε βουλευτά, με εντυπωσίασε πολύ ο λόγος σας και ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι εκεί η Κύπρος να μας θυμίζει τι έχει γίνει, τι συμβαίνει σήμερα και τι οφείλουμε να κάνουμε για το σήμερα και για το αύριο, βεβαίως. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε των Lions, αγαπητή, με εντυπωσίασε επίσης η ομιλία σας και τοποθέτησή σας. Πρόεδρε, αγαπητέ Πρόεδρε του Ήφαιστος, κύριε Στράιν, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και επικοινωνία προς όφελος της χώρας μας και της σύνδεσης φιλίας μεταξύ Αυστρίας βεβαίως των ομογενών μας εκεί και Ελλάδας. Ασχολείστε ιδιαίτερα με τον τουρισμό, θέλω να πω, με πολύ έτσι πάθος και αγάπη. Αγαπητέ φίλε Τάκη Μαυρωτά, που βεβαίως εδώ θα ήθελα να συγχαρώ και το Ίδρυμα Θοχαράκη για τις πάντα εξαιρετικές πρωτοβουλίες του και είμαι σίγουρη ότι θα μας μιλήσει και θα μας γεμίσει την ψυχή μας πάλι ο κύριος Μαυρωτάς για το έργο του Ιδρύματος. Κάθε κυρία μιλήτρια και κύριος που δεν έχω αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει, η χαρά πράγματι είναι μεγάλη και η τιμή ακόμη μεγαλύτερη που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Ο ΕΟΤ λοιπόν ως ελληνικός οργανισμός τουρισμού δεν θα μπορούσε να με χαιρετήσει ένα τέτοιο γεγονός, γιατί βλέπετε στον ελληνικό οργανισμό τουρισμού η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας δεν είναι απλές μορφές θεματικού τουρισμού. Είναι πράγματι η ουσία και η καρδιά του λεγόμενου μπραντ, τη ταυτότητά μας σε αυτή την Ελλάδα του σήμερα που κοιτάζει προς το μέλλον μετά από την COVID, με τα COVID εποχή, τι είναι αυτό που φτιάχνουμε ως ταυτότητα. Γιατί βεβαίως είναι αυτονόητο όλο αυτό το υπόβαθρο κοινωνικό που αποτυπώνεται μέσα από την ιστορική αυτή μνήμη και αναδρομή που κάνουμε και σήμερα, αλλά και πολλές άλλες δράσεις που θα γίνουν στη χώρα μας. Άρα πρέπει να θυμηθούμε ποιοι ήμασταν, ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να είμαστε στο μέλλον ως Έλληνες, ως χώρα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και για μένα πάντα σκέφτομαι αυτή τη φράση. Στο μυαλό μου υπάρχει αυτή η φράση ότι χώρα χωρίς μνήμη, χωρίς να θυμάται, χωρίς μνήμες, είναι μια χώρα χωρίς μέλλον. Και αυτό φυσικά εμείς οι Έλληνες δεν το θέλουμε και να που γίνονται τόσο πολλά για να μας θυμίσουν και να μας δώσουν τη δύναμη να πάμε μπροστά.
Αύριο λοιπόν γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, ενώ φέτος όλη η Ελλάδα τιμά τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Να σημειώσω ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ως εθνική πύλη προβολής της χώρας μας έχει ήδη δουλεύει πάνω σε εξαιρετικές δράσεις συνεργασία και με την Επιτροπή 21 για να δημιουργήσει δράσεις προβολής της χώρας μέσα από γεγονότα ιστορικά, πολιτιστικά της διαδρομής των 200 χρόνων. Σε αυτή λοιπόν τη χρονική στιγμή, όπως είπα και πριν, η συγκεκριμένη καστική έκθεση του Ιδρύματος Θεοχαράκη είναι πολύ σημαντική και η σημερινή εκδήλωση αποτελούν πράγματι μια ευκαιρία για να φωτίσουμε αυτήν την ξεχωριστή πτυχή του αγώνα. Κυρίως, γιατί σήμερα γι' αυτό βρισκόμαστε κυρίως εδώ, την τεράστια συμβολή των Ελληνίδων, των γυναικών στην Επανάσταση. Αγαπητές φίλες και φίλοι, με εξαίρεση θα έλεγα τις ηρωικές μορφές της Μπουμπουλίνας, της Μαντούς Μαυρογένους, αλλά και των γυναικών του Σιλίου της Μάνης που αναφέρθηκαν όπως έπρεπε προηγουμένως από τους ομιλητές και ομιλήτριες, ο αγώνας για την απελευθέρωση στην κοινή συνείδηση των περισσότερων ανθρώπων μοιάζει να είναι αποκλειστικά σχεδόν γένος αρσενικού. Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσσας, Υψηλάντιδες, Ανδρούτσος, Καραϊσκάκης, Μιαούλης, Κανάρης. Βλέπετε, ο κατάλογος είναι πραγματικά ατέλειωτος των ανδρείων ανδρών μας. Δεν έχει όντως τέλος. Όμως, αν ο απελευθερωτικός αγώνας μοιάζει να είναι γένος αρσενικού, η Ελλάδα, αλλά ως λέξη και ως σύμβολο, είναι γυναίκα. Και ως τέτοια απεικονίζεται στον περίφημο πίνακα του Ντελακρουά. Η Ελλάδα βαδίζει πάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου. Δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό και συμβολικό. Είναι από τις πιο συμβολικές εικόνες που σου πάνε κατευθείαν στην καρδιά και στο μυαλό. Η Ελλάδα είναι εκείνη η γυναίκα, η μάνα που κοίταται νεκρή και το μωρό της αγωνίζεται να φτάσει στο στήθος της όταν συγκλονιστικά αποκορίζεται στον πίνακα του Ιδίου, η σφαγή της Χίου. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν είναι σίγουρα και μεγάλο και σύνθετο κανείς για να μπορέσει να τα χωρέσει όλα αυτά που σκέφτεται. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε σήμερα, αναφέρθηκα και λίγο προηγουμένως, μπροστά σε αυτή τη νοερή, ατέλειωτη τοιχογραφία από τη μία με τις επόμενες αστές γυναίκες, αλλά και τις ανώνυμες Ελληνίδες και να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τα πρόσωπά τους. Να δούμε τις απλές γυναίκες της Υπαίθρου, πόσο οι άντρες πολεμούσαν, εκείνες καλλιεργούσαν τη γη, φροντίζοντας για τον επισιτισμό τους, αλλά και για την ιατρική τους περίθαλψη. Πολύ αργότερα στο έργο του Πουρναρόπουλου, «Η ιατρική του αγώνος, η συμβολή των υγειονομικών στον αγώνα της ανεξαρτησίας» του 1821, Αθήνα 1973 όταν είχε εκδοθεί, βλέπουμε στοιχεία για τους σημαντικότερους ρόλους στο υγειονομικό τομέα των γυναικών στον αγώνα. Γυναίκες που μετέφεραν πολεμοφόδια. Συνέβαλα στην άμυνα σε καταστάσεις πολιορκίας, κρατώντας τα όπλα στο χέρι. Να δούμε μαζί τις αστές, μορφωμένες σε επαφή με το γαλλικό διαφωτισμό, τις αξίες της γαλλικής και αμερικανικής επανάστασης. Είχαν μελετήσει πιθανόν την οραματική χάρτα του Ρίγα Θεραίου. Η χάρτα που προέβλεπε τη χειραφέτηση των γυναικών ως το σημείο να εκτελούν και οι γυναίκες στρατιωτική θητεία και την καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και στα δύο φύλλα. Πόσο προηγμένη σκέψη. Μια μικρή παρένθεση εδώ να κάνω, θα ήθελα να μου επιτρέψετε, μια σύντομη αναφορά στη Βιέννη και την εκεί ιστορική ελληνική παροικία. Βιέννη όπως Βελεστινλής, Ανθιμός Γαζής, Νεόφυτος Δούκας, Θεόκλητος Φαρμακίδης, οι εκδότες Πούλιου, οι πρώτες στην ιστορία ελληνικές εφημερίδες στην ελληνική γλώσσα. Η Βιέννη που κάτω από το σιδερένιο καθεστώς του Μέτερνιχ και τις Ιεράς Συμμαχίες υπήρξε λίκνο προστασίας για τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα και τις ριζοσπαστικές κοινωνικές ιδέες της εποχής. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, πόσες επισκέψεις, πόσους αγώνες διπλωματικούς υπέρ της Ελλάδας στη Βιέννη. Σε αυτό λοιπόν, θα έλεγα μάλλον πριν αυτό, ότι οι Έλληνες πρέπει πάντα να θυμόμαστε και να είμαστε γνώμονες για όλα αυτά. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα, οι Ελληνίδες αστές έδωσαν όχι απλά χρήματα, αλλά συχνά τα πάντα στον αγώνα. Αρκετές είχαν μοιηθεί στη φιλική εταιρεία. Ναι, ένα άλλο κομμάτι που δεν έχει φωτιστεί αρκετά. Όλοι ξέρουμε τους Υψηλάντιδες. Πόσα ξέρει ο μέσος Έλληνας για την Ελισάβετ Υψηλάντη, αναφέρθηκε και πριν τη μητέρα τους και μέλος της φιλικής εταιρείας. Πόσα γνωρίζουμε για τη γυναίκα που στεκόταν διακριτικά, αλλά σταθερά και με πάθος να μοιράζεται την ιδέα για την ελεύθερη Ελλάδα στο πλάι του μεγάλου μας Ιωάννη Καποδίστρια, την κόμισσα Ροξάνδρα Στούντζα Έντλικ,
τη μεγάλη Ελληνίδα της Οδυσσού και ανεκπλήρωτο έρωτα του πρώτου κυβερνήτη, γιατί ο Άννης Καποδίστριας θυσίασε μέχρι και τον έρωτα την ιδιωτική του ζωή, την προσωπική του για αυτή τη γυναίκα, για να αφοσιωθεί ψυχήτε και σώματι στο καθήκον του για να υπηρετήσει την Ελλάδα. Μέχρι τέλους, μέχρι την αποτρόπαια δολοφονία του, μέχρι και σήμερα σκιάζεις και στοιχιώνει ακόμη τις σκέψεις και τις ψυχές μας. Η Ροξάνδρα, ως πρώτη κυρία από τον τιμόν του τσάρου της Ρωσίας Αλεξάνδρου I, με την επιρροή που ασκούσε, υπηρέτησε και εκείνη το μεγάλο σκοπό της ελευθερίας. Γνωρίζουμε τον μεγάλο Θεόφιλο Καΐρη. Πώς όμως γνωρίζουμε για την αδελφή του την Ευανθία Καΐρη, μία από τις πρώτες σύγχρονες Ελληνίδες διανοούμενες. Θεατρική συγγραφέας, ποιήτρια, πρώτη φεμινίστρια και η πρώτη που μίλησε για εκπαιδευτική διαπαιδαγώγηση για όλους. Μια γυναίκα που το έργο της τιμούσε ο Δαμάντιος Κοραής. Μια γυναίκα που συνέταξε, και το σημαντικότερο είναι αυτό, το περίφημο γράμμα προς τις γυναίκες όλου του κόσμου να συντρέχουν στην αγωνιζόμενη Ελλάδα. Γυναίκα λοιπόν που έβαλε το στίγμα της όσο αφορά και το φιλελληνισμό από πλευράς γυναικών σε όλο τον κόσμο. Ξέρουμε τον Κανάρι, τον Μιαούλη και την Μπουμπουλίνα και τη Μαντό, αλλά δεν γνωρίζουμε ίσως την ηρωική καπετάνισσα. Αναφέρθηκε και αυτήν, τη Δόμνα Βυσβίζη από τη Θράκη, γυναίκα καραβοκύρη, μύθηκε από εκείνο στη φιλική εταιρεία. Και όταν εκείνο πέθανε, έδωσε στον αγώνα μέχρι και τον τελευταίο τη καράβι και πέθανε μόνη, φτωχή και λησμονημένη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι νιώθω πολύ περήφανη κι εγώ και όλοι μας στο ΝΕΟΤ, γιατί είχαμε τη χαρά να προσφέρουμε την αιγίδα και τη στήριξή μας στη θαυμάσια πολυβραβευμένη ταινία «Η τραγωδία της Δόμνας Βυσβίζη». Μια εξαιρετική ταινία. Πηγαίνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να κάνω μια επισήμαση. Για όλες αυτές τις γυναίκες και κυρίως για αυτήν την αφανή ηρωική οπισθοφυλακή, έχουμε μαρτυρίες κυρίως μέσα από τα δημοτικά τραγούδια, βεβαίως, τη λαϊκή παράδοση, τα κείμενα των ξένων περιηγητών και απεικονίσεις του στα έργα των Ευρωπαίων φιλελλήνων ρομαντικών καλλιτεχνών. Όμως οι Έλληνες ιστορικοί της εποχής άργησαν να σκύψουν επαρκώς τη συμβολή των γυναικών. Κατανοητό με δεδομένο ίσως το ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό πλαίσιο. Μια κοινωνία αυστηρά, πατριαρχική, πλην εξαιρέσεων, για 400 χρόνια κάτω από το ζυγό των Οθωμανών, οι οποίοι γνωρίζουμε τη θέση που επιφύλασαν για τη γυναίκα. Μόλις το 1933 έχουμε μια γυναίκα, τη Σωτηρία Λιμπέρτη, συγγραφέα και ερευνήτρια, μια πρώτη αξιόπιστη πηγή για τη συμβολή των γυναικών στην Επανάσταση. Είναι χρέος λοιπόν τη σύγχρονη επιστημονική κοινότητα των ιστορικών, κοινωνιολόγων, με όσα στοιχεία έχουν στα χέρια τους, να συνεχίσουν, όπως ήδη κάνουν, να αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο το ρόλο της γυναίκας στον εθνικό αγώνα. Είναι χρέος όλων μας, χρέος των γυναικών, να γνωρίζουμε καλύτερα αυτές τις Ελληνίδες. Να καταλάβουμε πώς βρήκαν τη δύναμη να σπάσουν αυτό το ασφικτικό για μια γυναίκα πλαίσιο της εποχής και να γράψουν ιστορία μαζί με τους άντρες και τους γιους τους. Σίγουρα έχουν να μας πούν πολλά και για τους δικούς μας καθημερινούς, λιγότερο πιθανόν ηρωικούς αγώνες, αλλά σίγουρα δύσκολους και συχνά υπόδεινους αγώνες. Καλούμαστε να στηρίξουμε περισσότερες άξιες γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων βεβαίως, αλλά και στο επιχειρήν και σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης. Ο κόσμος χρειάζεται τις γυναίκες. Η Ελλάδα χρειάζεται τις άξιες γυναίκες. Και είμαι σίγουρη ότι οι σπουδαίοι άντρες το πιστεύουν αυτό και θα στηρίξουν αυτή την ισόμερη και ισόδικη, γενικότερα δίκαιη, διάχυση των δικαιωμάτων των γυναικών και στη σύγχρονη εποχή μας και στην επόμενη μέρα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τις υπέροχες τοποθετήσεις σας. Και εδώ θα αναφέρω μάλλον και τη ρίση ότι πίσω πάντα από έναν δυνατό άντρα βρίσκεται μία δυνατή γυναίκα. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Υπέροχος ο λόγος σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Όμως, μάλλον συγκινήσατε, αγγίξατε. Με ενημερώνουν πως έχουμε μία παρέμβαση από το Βερολίνο. Κυρία Μωραϊτίνη Πατριαρχαία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Ονομάζομαι Ιφηγένεια Μωραϊτίνη Πατριαρχαία, όπως είπε η κυρία Μόσπου, είμαι κάτοικος Βερολίνου και είμαι εδώ και αρκετό καιρό Ελληνίδα της Διασποράς. Ως Ελληνίδα της Διασποράς, ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Εκστράιν και το Hephaistus-Bin Österreichisch-Griechisches Migrationsverein για τη διοργάνωση αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας τηλεδιάσκεψης, αλλά και να σας παρακαλέσω όλους
να μην σταματήσετε εδώ. Είμαστε όλοι συνηθισμένοι, εγώ τουλάχιστον είμαι, να ακούμε ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι ρόλος μητέρας, ρόλος κόρης, ρόλος συζύγου. Ψάχνοντας στο ίντερνετ πληροφορίες για τις γυναίκες Ελληνικής Επανάστασης, νομίζω μπορεί ο καθένας από εμάς να μάθει πάρα πολλά. Εγώ στο σχολείο είχα μάθει μόνο τα ονόματα της Μαντούς Μαυρογέννης και της Μπουμπουλίνας. Και μόνο με μία μικρή αναζήτηση έμαθα τουλάχιστον 30 άλλα ονόματα. Γυναίκες των οποίων η ιστορία δεν έχει ξεχαστεί και θα ήθελα μάλιστα να πω ότι η ιστορία δεν έχει ακόμα καταφέρει να τις ξεχάσει. Στο 2021 βρισκόμαστε στην εποχή του Her Story. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που προσπαθούμε να θυμηθούμε ονόματα. Say her name. Είναι και αυτό ένα πράγμα που αναφέρεται πάρα πολύ συχνά. Από την 7χρονη γαριφαλιά Μιχάλ Μπέι μέχρι την ηλικιωμένη Χαρίκλη Δασκαλάκη, έμαθα περισσότερα γυναικεία ονόματα αυτή την τελευταία εβδομάδα, ονόματα ηρωικά, από όσα έχω ακούσει όταν διάβαζα για τη Γαλλική Επανάσταση, για την Αμερικανική Επανάσταση, για όλες τις επαναστάσεις. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Να ξέρουμε ότι τα ονόματα των Ελληνίδων, των γυναικών αυτών, συνεχίζουν να υπάρχουν και να τα θυμόμαστε. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι ένα πολύ μεγάλο κρίμα που δίπλα στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη ή μάλλον θα έπρεπε να πει κανείς στα αγάλματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ενώ υπάρχει οδός γενναίου Κολοκοτρώνη δεν υπάρχει ούτε ένα σοκάκι στο όνομα της Ζαμπίας Κολοκοτρώνη της οπλαρχηγού. Είναι κρίμα να μαθαίνουν οι κόρες αλλά και η γη μας ότι σύμφωνα με τον Τσέρτσιλ οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Αλλά την πρώτη Ελληνίδα φοιτήτρια, οι συμφοιτητές της την υποδέχτηκαν με τον όρο Σκούπα και Φαράση. Είναι μεγάλο κρίμα, όπως είπε και η κυρία Γκερέκου, το πρώτο βιβλίο με θέμα τις Ελληνίδες που, και την συνεισφορά τους στην Επανάσταση να γράφηκε το 1933. Και όταν λέω κρίμα, δεν εννοώ είναι κρίμα που πέρασαν 100 χρόνια για να γραφτεί, αλλά κρίμα που το 2021 εμείς δεν κατέχουμε το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου αυτόματα. Αυτό που θα ήθελα εγώ θα ήταν να καλέσω το Hephaestus Vin να μην σταματήσει στη διάλεξη αυτή. Κυρίως από τη στιγμή που έχουμε αυτή την εποχή μας το Her Story, το Say Her Name, πιστεύω είναι σημαντικό για τις γυναίκες που ζουν τώρα, για τις κόρες μας, να δημιουργηθεί κάτι ώστε αυτά τα ονόματα να ακουστούν, να μαθευτούν και να μην χρειαστεί να κάνουμε μια αναζήτηση στο ίντερνετ για να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μωρέτη Πατριαρχαία. Θα ομολογήσω ότι μου συνέβη ακριβώς το ίδιο. Πήγαινα σε γερμανικό σχολείο, δεν είχα μάθει πάρα πολλά για την ελληνική ιστορία. Είχα μάθει ό,τι μαθαίνουμε όλοι, είχα ακούσει τους κλασικούς ήρωες. Ψάχνοντας λοιπόν και για να προετοιμαστώ για την απόψινή βραδιά, διάβασα για τόσο σημαντικές γυναίκες που πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ κρίμα που δεν αναφέρονται πουθενά. Είναι πραγματικά πολύ κρίμα. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σας. Ελπίζω ο κύριος Κστράιν να άκουσε το αίτημά σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε πριν προχωρήσω να καλωσορίσω και κάποιους άλλους πολύ σημαντικούς καλεσμένους που μας κάνανε την τιμή. Καλωσορίζω την κυρία Μαρία Νάτσιου, Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σάγια Τσαουσίδου, η οποία είναι Διεθνής Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και είναι η πρώτη Ελληνίδα Πρόεδρος στην Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Καλησπέρα, κυρίες. Να καλωσορίσω τον Κωνσταντίνο Κάτσικα, τον κύριο Κωνσταντίνο Κάτσικα, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΣΕΦΑ. Ο ΣΕΦΑ είναι ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτησάντων και Φίλων Αυστρίας στην Αθήνα. Επίσης, να καλωσορίσω, θα μου επιτρέψετε ένα λεπτάκι, τον... Herr Volkmar Havanik, herzlich willkommen! Ο Herr Volker Havanik είναι ελληνικής καταγωγής, δημοτικός σύμβολος της Βιέννης, είναι πολύ φιλέλληνας και επίτιμο μέλος του συλλόγου μας. Hören Sie mich? Herr Havanik? Ήταν πριν μέσα.
Θα με ακούσει σε λίγο. Φαντάζομαι. Θα έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Να καλωσορίσω επίσης τον καθηγητή Ιωάννη Κορινθίας, τον άνθρωπο που πάλεψε και καθιέρωσε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Να καλωσορίσω τον κύριο Παναγιώτη Μητρόπουλο, υπεύθυνο γραφείο τύπου Δημοσίας Διπλωματίας Πρεσβείας Ελλάδας στην Αυστρία, την κυρία Άννα Παπασάβα, πρόξενο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία, τον κύριο Παναγιώτη Μαστοράκη, Διευθυντή Γραφείου Τύπου της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστρία, στη συνέχεια και τους άλλους. Με ενημερώνω ότι θέλει να μιλήσει ο κύριος Κορίνθιος. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς εγώ δεν κατάφερα να συνδεθώ πριν και έχασα ένα μέρος από την εκδήλωση τη σημερινή. Κρίμα. Απλώς εγώ θέλω να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε και να παρακολουθήσετε την έκθεση για τα 200 χρόνια της Επανάστασης που συντονίζω στη Νάπολη μαζί με το Κρατικό Αρχείο της Νάπολης, με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους των Αθηνών και με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. Αυτή η έκθεση μπορεί κανείς να την περιηγηθεί εικονικά μέσα από το διαδίκτυο και θα είναι προσιτή από τις 15 Μαρτίου. Από τις 15 Μαρτίου μπορεί κανείς να μπει μέσα στις αίθουσες του κτηρίου του αρχείου της Νάπολης και να παρακολουθήσει όλη αυτή την έκθεση. Είναι έγγραφα, είναι 150 έγγραφα του Κρατικού Αρχείου της Νάπολης, των Γενικών Αρχείων του Κράτους της Ελλάδος και της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, χωρισμένα σε διάφορες ενότητες. Δυστυχώς δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε μία ενότητα για τη συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση. Αλλά οπωσδήποτε σας καλώ να μπείτε μέσα, να την παρακολουθήσετε. Θα είναι προσβάσιμη, σας είπα, από τις 15 Μαρτίου και στις 20 Μαρτίου μπορείτε να δείτε και μία εκπομπή στο κανάλι της Βουλής πάνω σε αυτή την έκθεση. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τιμή μας που γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που πάλεψε για την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας της ελληνικής γλώσσας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Γεια σας. Μήπως μπήκε ο Δημοτικός Σύμβουλος. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Πριν προχωρήσουμε στους δύο ομιλητές μας, παίρνει τα ηνία η ηθοποιός, κυρία Ινό Μάτσου, είναι ηθοποιός στην Αυστρία, η οποία θα μας αναγνώσει την επιστολή της Μαντούς Μαυρογένους προς τις Παρισινές κυρίες. Καλησπέρα σας, κυρία Μάτσου. Ινό, καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα από τη Βιέννη. Ελπίζω να με ακούτε όλοι. Γεια χαρά. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλησπερίσω και να χαιρετήσω τους επίτιμους καλεσμένους μας που προλόγησαν την εκδήλωση. Αγαπητέ κύριε Γενική Γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημο Ελληνισμού κύριε Χρυσουλάκη. Αγαπητή κυρία Πρέσβυρα της Ελλάδος στην Αυστρία κυρία Κόικα. Αγαπητή κυρία Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Λεμεσού κυρία Σταύρου. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε του ΕΟΤ κυρία Άντζελα Γκερέκου. Τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, την πρόεδρο της Lesbians The Lions Club of Athens Specialty New Voices, κυρία Παυλίδου Κουτρουμπή, τον αγαπητό πρόεδρο και φίλο του Hephaestus Wien Österreichs Griechischer Integrationsverein, κύριο Κστράιν, τους συνομιλητές, τον Γενικό Διευθυντή Ιδρύματος Οικαστικών Τεχνών και Μουσικής Θεοχαράκη, κύριο Παπαθανασίου, τον Διευθυντή Οικαστικού Προγράμματος Ιδρύματος Θεοχαράκη, κύριο Μαυρωτά, και την αγαπημένη μου φίλη Έρη Μπακάλη και βεβαίως εσένα Μαρία Μόσχου, να σε καλησπερίσω και όλο το υπέροχο κοινό που διαδικτυακά είναι σήμερα μαζί μας. Εγώ λοιπόν θα σας διαβάσω αυτό το γράμμα το οποίο
εμπιστεύθηκε η Μαντώμα Βρογένου σε δύο Γάλλους αξιωματικούς, οι οποίοι με τη σειρά τους το παρέδωσαν στον Ζιν Ουβιέ και ο οποίος το δημοσίευσε το 1825 σε βιβλίο του. Δεν θα σας διαβάσω ολόκληρο το γράμμα, είναι μια μακροσκελέστατη επιστολή, αλλά αποσπάσματα αυτής, όπως τα επιμελήθηκε η συγγραφέας και ποιήτρια Αθηνά Ταρσούλη, η οποία μάλιστα το 1931 έγραψε και τη βιογραφία της Μαυρογένους. Μέσα από αυτή την επιστολή διαφαίνεται πολύ καθαρά η προσωπικότητα και το ήθος της Μαντούς Μαυρογένους. Πρόκειται για μία καλλιεργημένη, τολμηρή, ειλικρινής, γενναία προσωπικότητα, η οποία διακατέχει πραγματικά από ένα φλογερό πάθος για την πατρίδα και η οποία με αυτοθυσία έδωσε όλο της το είναι για την ελευθερία. Έδωσε την ψυχή, το σώμα της και ολόκληρη την πατρική της περιουσία υπέρ του αγώνα για την ανεξαρτησία της πατρίδος. Και δυστυχώς πέθανε πάμφτωχη, ξεχασμένη από την πολιτεία, από τη φοηδή πυρετό, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Έτσι λοιπόν, μετά από 200 χρόνια, ας δώσουμε ξανά φωνή σε αυτή την υπέροχη γυναίκα. Προς τις παρισινές κυρίες. Μία κόρη απλή, μεγαλωμένη σε ένα βράχο, θρεμένη μες στη θλίψη, μία αναπνέοντας παρά τον αέρα του πατριωτισμού. Θα ακουστεί άραγε από ένα πλήθος κυριών, βυθισμένων στις απολαύσεις της ζωής, τριγυρισμένων από τα παιδικά τους χρόνια από όλα τα θαύματα του ανθρωπίνου πνεύματος, τις ωραίες τέχνες και τις πολυτέλειες, συνηθισμένων στην κομψότητα των τρόπων, στον αττικισμό του λόγου. Τόση αντίθεση στον τρόπο της ζωής μας μπορεί τάχα να βοηθήσει στη συνεννόησή μας και δεν κινδυνεύω να γελιοποιηθώ αν μιλήσω για την επαναστατημένη ηρωική μου πατρίδα σε γυναίκες που δεν ξέρουν να ασχολούνται παρά μόνο με τις επαναστάσεις της μόδας. Μήπως, αγαπητές παρισινές, με προδιέθεσαν κακά εναντίον σας. Ενώ εγώ πολεμούσα στους κάμπους της Φωκίδος, άνθρωποι που έζησαν πολύ κοντά σας μου εμίλησαν για τα ήθη σας. Τα ήθρα παράδοξα και ελαφρά. Όμως θέλω να πιστεύω πως δεν σας έκριναν παρά εξωτερικά και πως δεν έφτασαν ως το βάθος της καρδιάς σας. Αυτή η γυναικεία καρδιά πρέπει να είναι πονετική και ευαίσθητη, ειλικρινής και γενναία, όπως εκείνη των Γάλλων. Για να σας αποδώσω δικαιοσύνη, λοιπόν, απευθύνομαι σε εσάς, παρόλο που ακόμη μου μένουν κάποιες αμφιβολίες. Στα πολιτικά ζητήματα της Γαλλίας επικρατεί ελευθεριώτης. Το κοινό συζητεί πάνω σε αυτά δημοσία. Σε μια παρόμοια κατάσταση, οι γυναίκες μπορούν να ασκήσουν τη μυστική γοητεία και την επίδρασή τους στους άντρες, εμπνέοντάς τους γενναίες αποφάσεις. Πρέπει όμως να ομολογηθεί, χαριτωμένες μου κυρίες, ότι τα ήθη σας καταστρέφουν σε σας αυτή την υποβλητική προς τις μεγάλες πράξεις δύναμη. Δεν έχω καθόλου την κουτή φιλοδοξία να χρησιμεύσω σαν παράδειγμα στην πιο επίλεκτη κοινωνία του φίλου μου. Η αγάπη του τόπου, η αφοσίωσή μου στην θρησκεία μου, η δίψα μιας δίκαιης εκδίκησης γέμισαν έξαλλη ορμή και πολεμικό πάθος την ψυχή μου. Λαχταρώ για μια ημέρα μάχης, όπως εσύ στενάζετε ύστερα από έναν χορό. Δεν υπάρχει άλλο κοινό γνώρισμα μεταξύ μας, παρά οι φυσικές χάρες που με αυτές μας επρίκησεν ο ουρανός. Διαφέρουμε ακόμη στον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε. Εσείς κάνετε χρήση αυτών ενάντια στον προορισμό τους και δεν αντιπροσωπεύετε παρά όντα παθητικά. Πιο ευτυχής εγώ. Έδωσα στις φυσικές μου χάρες ένα χρήσιμο και νόμιμο προορισμό για τη δόξα και για μεγάλες ωφέλειες των ανθρώπων.
Αυτή η χτυπητή διαφορά ανάμεσό μας είναι ο καρπός αντίθετης ανατροφής. Είχατε καθηγητές του χορού, της μουσικής, του τραγουδιού. Εγώ δεν είχα παρά τη φύση και ένα σοφό για δασκάλους μου. Οι δικοί σας προσπάθησαν να δώσουν ευληγησία στη μέση σας, κομψότητα στις κινήσεις σας. Προσάρμοσαν τη φωνή σας σε τόνους μελωδικούς με γλυκύτητα και συγκινητική ευστροφία στην ακρίβεια του μουσικού μέτρου, καταγινόμενοι να αναπτύξουν την προσωπική γοητεία σας με κύριο και μόνο σκοπό, καθώς σας είπαν να αποκτήσετε θαυμαστές και τίποτα περισσότερο. Ο σεβάσμιος δασκαλός μου, το αντίθετο, άφησε στη φύση να τελειώσει το έργο του, τελειοποιώντας τα χαρίσματά της και συμβουλεύοντάς με πώς να τα χρησιμοποιήσω, ώστε με αυτά να κερδίσω αφοσιωμένους εργάτες της πατρίδας μου. Με το δικό σας τρόπο δεν βλέπετε στους άνδρες παρά θαυμαστές της καλονής σας. Ενώ εγώ βλέπω σε αυτούς τα στηρίγματα της χώρας μου. Τους αλυσοδένετε στο άρμα σας για να τους θαμπώσετε με τη λάμψη σας. Τους δένω στο δικό μου άρμα για να τους δώσω φτερά προς τη δόξα. Όσοι με λατρεύουν γίνονται άνδρες, ενώ οι δικοί σας μένουν σκλάβοι, αφού δεν μπορούν να γίνουν τίποτα άλλο υπακούοντά σας. Οι απαιτήσεις σας είναι καπρίτσια, τα γούστα σας φαντασιοπληξίες. Ο πατριωτισμός είναι ένα ενοχλητικό για σας συνέστημα. Στο άκουσμά του θα σας πιάνει πονοκέφαλος. Στη Γαλλία ο έρωτας εξέφυγε από τους ευγενικούς του προορισμούς. Σύρεται στους περιπάτους, στα σαλόνια, στα θεάματα, κινείται μέσα στα καλοπιστήρια. Δεν τον συναντάει κανείς όπου πρέπει να εμπνεύσει ευγενικό πάθος, να οδηγήσει προς πατριωτικές εξορμήσεις. Οι περισσότεροι άνδρες σας συνωμοτούν για το συμφέρον τους ενάντια στο κράτος. Καμιά χαριτωμένη φωνή δεν τους λέει ποτέ να είναι καλοί πολίτες και μένουν κακοί υπουργοί. Είμαι βέβαιη ότι δεν εζήτησαν να αντλήσουν από τις καρδιές των γυναικών την ευγένεια των αισθημάτων. Αυτό δεν είναι δικό τους σφάλμα, αλλά των καλονών που τους συναναστρέφονται. Γιατί απάνω στις ερωτικές ή τις φιλικές των εκδηλώσεις δεν τους απευθύνουν αυτή την παρακλητική και επιβλητική μαζί φωνή στην οποία κανένας άνδρας δεν μπορεί να αντισταθεί. Θα μου απαντήσετε πως το τυφλό συμφέρον, ο άγωνος εγωισμός αποξήραναν την ψυχή τους. Πως η επιθυμία του πλούτου είναι η μόνη ικανή να συγκινήσει τις αισθήσεις τους και πως προτιμούν το γεύμα ενός υπουργού από όλες τις εύνοιες μιας ευρυδίκης. Αλλά θα τους απαντήσω με τη δική μου πείρα. Στη Μύκονο, στην Εύβοια, συγχώνευσα το προσωπικό συμφέρον και την αγάπη των απολαύσεων με την αγάπη της πατρίδας. Περισσότερους από έναν γλεντοκόπο ή άνανδρο εγωιστή ή γεροφυλάργυρο, με ένα μου λόγο, με ένα μόνο χαμόγελό μου, τους μετέβαλα σε γενναίους, ενθουσιώδεις και αφοσιωμένους. Και μπορώ να πω πως δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που να μην γοητεύθηκε και να μην παρασύρθηκε από την παράκλησή μου, να αφιερώσει ως αντίτιμο του ενθουσιασμού του το πιο απόλυτο ζήλο υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδας. Πιστέψτε το, ωραίες και χαριτωμένες κυρίες. Είστε ελκυστικές. Το πνεύμα σας είναι στολισμένο από τα χαρίσματά σας. Πολλοί σας περιβάλλουν με θαυμασμό. Η ματαιοδοξία σας είναι ικανοποιημένη. Προσπαθήστε να ξυπνήσετε μέσα τους μία ευγενική περηφάνεια. Είναι τόσο ωραίο να γίνετε το είδωλο ενός άνδρα με ανώτερο χαρακτήρα και με μεγάλη ψυχή. Περιφρονήστε αυτούς τους κενόδοξους που τους ονομάζετε μικρούς κυρίους
και που διάγουν μια ντροπιασμένη ζωή μέσα σε άθλιες διασκεδάσεις. Εκείνους τους γελίους με την ψεύτικη λάμψη τους γεμίζουν την πόλη σας σαν τα μερμήνια. Αφήστε τους στην κουτί μηδαμινότητά τους ή μάλλον αν η καρδιά τους στενάζει. Σπείρετε σε αυτήν με την ερωτική φλόγα και την αγάπη της εθνικής τιμής. Ας είναι για αυτούς η κάθε ματιά σας η αμοιβή μιας γενναίας αφοσίωσης. Αντί να μεταχειρίζεστε μικροκαμώματα για να αποκτήσετε μια άμαξα πολυτελή που θα θαμπώνει τους διαβάτες, αποκτήσετε από ένα πατέρα, σύζυγο ή φίλο μια γενναία γνώμη που όταν συζητηθεί με θερμό ενδιαφέρον στο Συμβούλιο να διαφωτίσει τη συνέλευση και να δείξει τη λαμπρή δόξα του έθνους σας. Ζητήστε του να υπερασπίσει τα δίκαια των Ελλήνων αντί να σας συνοδεύσει στον έμπορο της μόδας. Οι Έλληνες, γεννημένοι φιλελεύθεροι, μόνο στον εαυτό τους θα οφείλουν την ελευθερία τους. Ώστε δεν επικαλούμε τη μεσολάβησή σας για να διαθέσετε τους συμπατριώτες σας στο να μας στείλουν βοηθήματα, αλλά μόνο στο να τους μετατρέψετε την ιδέα του... Ο πόλεμος σκορπίζει τον φρικτό θάνατο στους δυστυχισμένους κάμπους μας, στις έρημες πολιτείες μας, το πένθος στις οικογένειες. Μία μάνα κλαίει το γιο της που πέθανε στις μάχες, η μια ατιμασμένη κόρη που την έσυραν στην σκλαβιά. Μια γυναίκα καθισμένη στο κατόφλι της περιμένει με δακρυσμένη ματιά έναν αγαπημένο σύζυγο που τον είδε να φεύγει το πρωί αρματωμένος. Δεν θα ξαναγυρίσει. Ο Τούρκος τον έσφαξε. Μικρά παιδιά, πεσμένα σε μια πέτρα, θρηνούν. Ζητούν από τους διαβάτες τον σκοτωμένο από τους βάρβαρους πατέρα τους και τη μητέρα τους που πέθανε από τη θλίψη. Κλαίτε, γενναιόδωρες κυρίες. Αΐ, λοιπόν, λησμονήσετε για μια στιγμή τις απολαύσεις σας και επικαλεστείτε το τέλος των βασάνων μας. Ενώ το μέτωπό μας στεφανώνει η δάφνη, την καρδιά μας ποτίζει η πικρία. Τα δάκρυά μας πλημμυρίζουν τους θριάμβους μας και η νίκη μας είναι πάντα πένθυμη. Κάμετε, λοιπόν, ο δυνατές κυρίες, κάμετε ώστε να δοκιμάσουμε επιτέλους τη γλυκύτητα της ειρήνης και της ελευθερίας. Ώστε οι Γάλλοι στρατιώτες να μην θελήσουν να βρέξουν τα δοξασμένα όπλα τους στο χριστιανικό αίμα των αδελφών τους και να μην ειδούμε ποτέ τους υπερασπιστές της χώρας, των τεχνών και του πνεύματος να ξαναβυθίσουν στη σκλαβιά τη γη του Λεωνίδα και του Ευρυπίδη. Ναι, το πιστεύω πως η Γαλλία δεν θα επέμβει στις διαμάχες μας με τους βαρβάρους παρά για να δώσει τέλος σε ένα πολύ αιματηρό αγώνα. Νέα Ρώμη θα διακηρύξει την ελευθερία της Ελλάδας. Θα εξακολουθήσει τον αθάνατο ρόλο που έπαιξε τότε κατά την ανεξαρτησία της Αμερικής του Βορρά και θα σταθεί στην πρώτη γραμμή των εθνών, σε αυτή την υψηλή γραμμή που της αξίζει 1 εκατομμύριο των τόσων τίτλων της. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιφημίες της αναγεννημένης Ελλάδας θα χαιρετήσουν τη Γαλλία, τη διαιτήτρια του κόσμου και τη χορηγό της ειρηνικής ελευθερίας των λαών. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ινώ. Συγκλονιστική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη πως λίγοι γνωρίζανε την επιστολή αυτή, όπως και την επόμενη που θα ακουστεί στη συνέχεια. Προχωράω λοιπόν σε αυτό το σημείο και δίνω τη σκητάλη στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνη Θεοχαράκη, ξεκινώντας με το δόκτορα Φώτη Παπαθανασίου, τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη φιλελληνική τέχνη. Κύριε Γενικέ. Είναι εγώ, εδώ είμαι μεν. Άλλος ακούστηκε, μην ανησυχείτε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Καθηγητά Χρυσουλάκη, είπατε άλλωστε τόσα πολλά για το φιλελληνισμό ήδη που μου διευκολύνεται το δικό μου ρόλο, τη δική μου προσπάθεια. Κυρία Εξοχοτάτη, κυρία Πρέσβη, κυρία Κόικα, θαυμάσια μιλήσατε πραγματικά και σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια για το Ίδρυμα. Ευχαριστώ όλους όσους προλόγησαν. Μιλήσατε πάρα πολύ ωραία, ακούστηκαν πάρα πολύ ωραία πράγματα ομολογουμένως. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, εσείς δεν μιλήσατε, αλλά είμαι βέβαιος ότι εσείς είστε και η αιτία όλων αυτών, του ύφεστου εννοώ. Και συγχαρητήρια για τη μεγάλη δουλειά που έχετε κάνει, την προσπάθεια που κάνετε για τον ελληνισμό της Αυστρίας και για τις σχέσεις της ελληνοαυστριακές, τόσο σημαντικές, τόσο μεγάλες, τόσο σπουδαίες. Αμαυρώνονται μόνο από έναν Μέτερνιχ, αλλά δεν πειράζει, τον έχουν ξεπεράσει προπολού. Επίσης, κυρία Μόσου για την διοργάνωση, την πρόεδρο κυρία Παυλίδου και αν ξέχασα και κανέναν, να με συγχωρήσει. Ο ρόλος μου ήταν να μιλήσω για τον φιλελληνισμό στην τέχνη, αλλά δεν μπορώ να μην πάρω αφορμή από την θαυμάσια ανάγνωση του κειμένου που διάβασε η Ινώ Μάτσου, με την οποία και ευχαριστώ. Είναι αλήθεια, τις αδικεί λίγο τις γαλίδες, γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι που πιθανόν αγνοούμε, ότι οι περισσότερες σημαίες της Επανάστασης ήταν ραμμένες από γαλλικό μετάξι, από γαλλίδες κυρίες που μαζευόντουσαν σε αυτά τα περίφημα σαλόν που οργάνωναν τα κομιτάτα που ανέφερε ο κ. Γενικός Γραμματέας, για να συλλεγούν χρήματα, να σταλούν για τον πόλεμο και ένα μέσο βοήθειας ήταν και αυτές οι περίφημες σημαίες. Οι Γαλλίδες ασχολούνται με την Επανάσταση και πράγματι κάνουν αυτά τα οποία τους κάλεσε να κάνουν με το παραπάνω. Σε μία κάτοικο Γαλλίας, που όμως είναι, δεν ξέρω αν είναι μαζί μας ακόμα η βουλευτής η κυρία Σταύρου, εάν είναι μαζί μας θα χαρεί να ακούσει προφανώς κάτι το οποίο πιθανότατα δεν ξέρει, ίσως θα το ανέφερε, ότι πίσω από τη φιλική εταιρεία είναι μια Ελληνοκύπρια. Η Ελισάβετ Σάντι Λουμάκη. Η Ελισάβετ Σάντι Λουμάκη Σενιέ, παντρεμένη με το Σενιέ και μητέρα του Αντρέ Σενιέ, του περίφημου νεοκλασικιστή ποιητή, ήταν αυτή που έδωσε ήταν η κινητήριος δύναμη για τη δημιουργία του λεγόμενου ελληνόγλωσσου ξενοδοχείου, που ήταν η πρώτη μυστική οργάνωση που ιδρύθηκε με σκοπό την απελευθέρωση της Ελλάδος, στην οποία συμμετείχε ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και από την οποία πήρε και το ένοσμα για να ιδρύσει τη φιλική εταιρεία. Μία γυναίκα λοιπόν είναι στην αρχή της απελευθέρωσης, η Ελισάβετ Κύπρια, Ελληνοκύπρια, η Ελισάβετ Σάντι Λουμάκη. Καλό είναι να τη γνωρίσουμε, γιατί προφανώς δεν τη γνωρίζουμε γενικώς, όπως πολλά άλλωστε δεν γνωρίζουμε. Ο φιλελληνισμός είναι, θα μου επιτρέψετε και ένα λίγο προσωπικό τόνο, είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαι 30 χρόνια μόνο από χρέος. Θεωρώ ότι κάθε Έλληνας έχει ένα χρέος σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν να τον βοηθήσουν και πολλοί από αυτούς πέθαναν κιόλας, έδωσαν και τη ζωή τους. Περίπου 700, δεν είναι και λίγο. Είναι, βέβαια, ο φιλελληνισμός ξεκινάει από πολύ παλιά. Η ιδέα του φιλελληνισμού ξεκινάει από την αρχαία Ρώμη, θα λέγαμε, αλλά με την σύγχρονη έννοια έχει την καταγωγή του από το γερμανικό χώρο, ξεκινώντας με τον πρώτο αρχαιολόγο, τον περίφημο Βίνκελμαν, Γιώχαν Γιώαχιν Βίνκελμαν, ο οποίος ανέδειξε την Αθηναϊκή Δημοκρατία ως πρότυπο της πολιτικής ελευθερίας και της δημιουργίας και κατοχύρωσε την ανωτερότητα της τέχνης της αρχαίας Ελλάδας, η οποία έκτοτε κατέστη κλασική. Οι ρηξικέλευθες για εκείνη την εποχή ιδέες του τροφοδότησαν τα ρεύματα του διαφωτισμού, του νεοκλασικισμού, του ρομαντισμού και τέλος βέβαια του φιλελληνισμού. Αυτός ο μεγάλος υμνοδός που σχεδόν είναι άγνωστος στην Ελλάδα, έτσι, μόνο οι ειδικοί της τέχνης γνωρίζουν ποιος είναι ο Βίνκελμαν, είναι ιστορικοί, πάντως όχι οπωσδήποτε ο μαθητής του σχολείου και του γυμνασίου και του πανεπιστημίου ακόμα. Ο Βίνκελμαν λοιπόν τροφοδότησε όλα αυτά τα ρεύματα και αναδείχθηκε σε προπάτορα όλων των φιλελλήνων. Η αναζήτηση της κοιτίδας του ελληνικού πολιτισμού είχε ως αποτέλεσμα την άνθηση του ευρωπαϊκού περιηγητισμού.
και βέβαια την ενδετικοποίηση των αρχαιογνωστικών ερευνών. Ένας άλλος, επίσης κληρικός, γιατί και ο Βίνκελμαν ήταν κληρικός, ο Jean-Jacques Barthélemy, ένας μεγάλος Γάλλος ελληνιστής που έγραψε το «Ταξίδι του νέου Αναχάρσεως», που εκδόθηκε στη Γαλλία το 1788, ήταν μια εικονογραφημένη έκδοση που λειτουργήσε πραγματικά ως καταλύτης για να επιβληθεί η κλασική ελληνοκεντρική παιδεία στη Γαλλία και τελικά και σε όλο το δυτικό κόσμο. Το «Ταξίδι του νέου Ανάχαρση» μετέφρασε στα ελληνικά ο Ρήγας Φεραίος και οι συνεργάτες του. Ενώ η επαφή του με το εμβληματικό αυτό έργο τον μεταμόρφωσε στον μεγάλο πατριώτη και οραματιστή της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Ρήγας Φεραίος δεν ήταν από την αρχή εμπνεόμενος από τα αισθήματα που γνωρίζουμε. Το κρίσιμο σημείο στη ζωή του που τον μεταμόρφωσε σε αυτό που ξέρουμε ως Ρήγα Φεραίο ήταν η ανάγνωση αυτού του βιβλίου, «Το ταξίδι του νέου Αναχάρσεως». Η χάρτα του Ρήγα είναι βασισμένη στο ιστορικό δίηγμα του Ανάχαρση. Στο πλευρό του Μπαρτελεμή μαθήτευσε ο κόμις Σουαζέ Γκουφιέ, ο οποίος στο έργο του «Voyage pittoresque de la Grèce» μιλά για πρώτη φορά για τη σκλαβωμένη Ελλάδα και τις προοπτικές απελευθέρωσής της. Το όραμα της απελευθέρωσης, λοιπόν, υπηρέτησε ως πρόεδρος του Ελληνόγλωσσου Ξενοδοχείου, του Hôtel Ελενοφών, της πρώτης μυστικής προπαναστατικής οργάνωσης που είχε στόχο να βοηθήσει, όπως είπα, την απελευθέρωση των Ελλήνων, όπου μετήχε ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και η σύσταση του οποίου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπικότητα της Ελισάβετ Σάντι Λουμάκη Σονιέ. Το φιλολογικό της σαλόνι στο Παρίσι, ήταν τα περίφημα φιλολογικά σαλόνια εκείνης της εποχής, είχαν τεράστια επιρροή. Υπήρξε για πολλά χρόνια ο τόπος συνάντησης όλης της γαλλικής διανόησης και εποχής. Εκείνης της εποχής. Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, λοιπόν, η Ευρώπη ανακαλύπτει εκ νέου τον πλούτο της αρχαιότητας, την αξία των κλασικών σπουδών και το φιλελληνικό ρεύμα καλλιεργεί τις ελληνοκεντρικές αξίες της νέας της Ευρώπης. Παιδί αυτής της κλασικής εποχής είναι ο διασημότερος έως σήμερα φιλέλληνας, βέβαια, ο Λόρδος Βίρον, ο οποίος επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα το 1810. Έγραψε τις εμπειρίες του στο εμβληματικό του έργο Child Hallowed Pilgrimage και αναντήθηκε ένας καινούριος Βίρονας, ο ρομαντικός ποιητής, ο φιλέλληνας που οραματίστηκε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι πάλι ελεύθερη. That Greece might still be free. Δεν θα μπω σε μεγάλη ανάλυση των έργων του Βίρονα, θα πω όμως ότι τα θέματα από τα έργα του, ο Γιαούρης, η νύφη της Αβίδου, ο Κουρσάρος, η πολιορκία της Κορίνθου, ο Δον Ζουάν, γνώρισαν τέτοια διάδοση και αποδοχή στην Ευρώπη και αποτέλεσαν πραγματικά θεματολογία σημαντική μεγάλων έργων τέχνης. Οι Βυρονικήρως αποτυπώθηκαν σε πλήθος έργων τέχνης, ακόμα και σε χρηστικά αντικείμενα, όχι μόνο σε πίνακες δηλαδή, αλλά σε πορσελάνες, σε σερβίτσες, σε ταπισερίς, σε επιτραπέζια ρολόγια, κουτιά, και ό,τι άλλο ήταν τα αντικείμενα τέχνης εκείνης της εποχής που κοσμούσαν τα πλουσιότερα και λιγότερο πλούσια καμιά φορά σπίτια. Έτσι, οι ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από το έργο του Βίρονα μπήκαν στην τέχνη νωρίς, ακόμα πριν καν ξεκινήσει το αίτημα για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Έγιναν status symbols κατά κάποιο τρόπο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και είχε γεννηθεί έτσι ένα νέο κίνημα στην τέχνη, ο φιλελληνισμός. Το ξέσπασμα όμως της Επανάστασης, βέβαια στη Μολδοβλαχία, από τον Αλέξανδρο Υψηλάνδη, προκάλεσε συγκίνηση και ενθουσιασμό στην Ευρώπη. Στον Ιερό Λόχο, θέλω να πω για όσους τυχόν δεν το ξέρουν, συμμετείχαν και Αυστριακοί. Παρά την στάση του Μέτερνιχ, ατομικά υπήρχαν ακόμα και στον Ιερό Λόχο Αυστριακοί φιλέλληνες και Ούγγροι από την τότε Αυστρο-Ουγγαρία. Εθελοντές από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Οδυσσό, την Πίζα και την Τεργέστη. Οι πρώτες δημόσιες εκκλήσεις υπέρ του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτησία ήρθαν από τη Γερμανία. Στην προκήρυξη «Η Αναγέννηση της Ελλάδας», που δημοσιεύεται την άνοιξη του 1921 πριν την Επανάσταση, από τον καθηγητή φιλοσοφίας στο Königsberg, Wilhelm Thaugott Krug, γίνεται λόγος για παράνομη τουρκική κυριαρχία. Στο ίδιο πνεύμα, η προκήρυξη του καθηγητή φιλοσοφίας Friedrich Wilhelm von Thies, «Η σωτηρία της Ελλάδας είναι η υπόθεση της υπόχρεης αυτήν Ευρώπης». Έτσι τόνιζε το χρέος του δυτικού κόσμου απέναντι στην Ελλάδα. Ο Βρετανός ποιητής Percy Bysshe Shelley, φίλος του Βίρονος, όπως ξέρετε και μεγάλος ποιητής, συγγράφει το εμβληματικό του έργο «Ελλάς»,
και αναφωνεί «We're all Greeks», είμαστε όλοι Έλληνες. Θυμίζει στον πολιτισμένο κόσμο ότι οι νόμοι μας, η λογοτεχνία μας, η θρησκεία και η τέχνη μας έχουν τη ρίζα τους στην Ελλάδα. Αν δεν ήταν η Ελλάδα, ίσως ήμασταν ακόμη βάρβαροι. Η ανθρώπινη μορφή και το ανθρώπινο μυαλό άγγιξαν την τελειότητα στην Ελλάδα. Θα τα γράφει ο Σέλη, όχι κάποιος υπερεθνικιστής Έλληνας. Ο φιλελληνισμός, λοιπόν, διαμορφωμένος ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα και ενισχυμένος στις αρχές του 19ου, πυροδοτήθηκε με την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης για να ανθίσει και να διαδοθεί σε όλο τον πολιτισμένο τότε κόσμο, στηριζόμενος σε τρεις άξονες. Τρεις ήταν οι άξονες στους οποίους άνθησε πάνω και στάθηκε ο φιλελληνισμός. Απ' τη μια είναι η κοινή πίστη, η χριστιανική πίστη. Ήταν αδύνατο να φανταστούν οι χριστιανοί Ευρωπαίοι ότι χριστιανικός λαός θα ήταν σκλάβος, γιατί η σκλαβιά, όπως ξέρετε, ήταν συστηματικό έργο των Τούρκων. Οι Τούρκοι ήταν πραγματικά πολύ επιτυχημένοι στο να δημιουργούν σκλαβοπάζαρα και σκλάβους. Ο δεύτερος είναι το χρέος, το μεγάλο χρέος στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αυτό που εξέφρασε ήδη ο Τις και ο Σέλη. Και το τρίτο, βέβαια, είναι τα φιλελεύθερα αισθήματα κατά της τυραννίας, που είχαν μεν ξεκινήσει με το διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση και βέβαια ακόμη πιο πριν με την Αμερικανική Επανάσταση, που έχει ακόμη περισσότερη σχέση με την ελληνική παρά η γαλλική. Αλλά να θυμίσουμε ότι το 1821 είχαν ιτηθεί κατά κράτος. Επικρατούσε η Ιερά Συμμαχία, είχε υπάρξει αυτό που λέμε restoration, είχε πάλι νορθωθεί η μοναρχία παντού. Και να σημειώσουμε επίσης ότι το φιλελληνικό κίνημα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι ήταν οριζόντιο. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες, αλλά το ότι ήταν οριζόντιο είναι σημαντικό. Δηλαδή, μεγάλος φιλέλληνας ήταν ο βασιλιάς της Βαυαρίας, ο Λουδοβίκος ο πρώτος, ο οποίος έγραφε ποίηματα και έλεγε «Θεέ μου, δώσ' μου ποταμούς δακρύων, αν οι Έλληνες ηττώνται, χαράσαν ή μάλλον λείπησαν οι Έλληνες ηττώνται, χαράσαν οι Έλληνες νικούν». Υπήρχαν φιλέλληνες σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας και σε όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Ο Σατομπριόν ήταν ένας αριστοκράτης, υπουργός εξωτερικών του βασιλιά, φιλελευθέρων ιδεών άνθρωπος όμως, μετριοπαθής, και ήταν ο μεγαλύτερος Γάλλος φιλέλληνας. Ο πρώτος που έγραψε αυτή την έκκληση για την ελευθερία της Ελλάδος μέσα στη Γαλλική Βουλή. Και λοιπά και λοιπά. Το φιλελληνικό κίνημα λοιπόν έχει μεγάλη αξία ακριβώς γιατί στηρίζεται σε τρεις πολύ σταθερούς και σημαντικούς άξονες οι οποίοι ισχύουν ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό και συνεχίζουν να υπάρχουν φιλέλληνες. Είμαστε ένας τυχερός λαός, αφού οπουδήποτε στον κόσμο γεννιόνται φιλέλληνες χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα. Τα έκανε όλα η ιστορία μας βέβαια, αλλά ο εκάστοτε ζών ελληνικός λαός ξυπνάει με φιλέλληνες χωρίς να κάνει σχεδόν τίποτα. Καμιά φορά χρειάζεται να μην κάνει και κάτι για να τους χάσει περισσότερο, γιατί γεννώνται αυτόματα και αυθόρμητα. Είδα στον κύριο Χρυσουλάκη μεγάλη διάθεση να τους καλλιεργήσει και είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει, άλλωστε και ο ΕΟΤΗ στη δική του προσπάθεια δημιουργεί συνεχώς φιλέλληνες και είναι πολύ καλό. Και άλλοι βέβαια. Και κυρίως οι πρέσβεις μας, εκεί που βρίσκονται, οι οποίοι τονίζουν τις γέφυρες ανάμεσα στους λαούς με τον ελληνισμό και ενισχύουν και χρησιμοποιούν. Κάθε ευφυής πρέσβης χρησιμοποιεί τους φιλέλληνες της χώρας για να κάνει τη δουλειά του. Έχει μια, εκεί έναν μοχλό, θα έλεγα, δημιουργικότητας και δημιουργίας. Εκείνη την εποχή ήδη μίλησε για τον Ντελακρουά, νομίζω, η κυρία Γκερέ και ο κύριος Χρυσουλάκης. Ο Ντελακρουά ήταν βέβαια η κορυφαία μορφή του ρομαντισμού στην ζωγραφική. Δεν είναι μόνο ο Ντελακρουά, είναι πολλοί Γάλλοι ζωγράφοι, πάρα πολλοί Γάλλοι κυρίως ζωγράφοι, αλλά και πολλοί Γερμανοί, πολλοί Ιταλοί, λιγότεροι Άγγλοι ζωγράφοι, καστικοί δημιουργοί, που συμμετείχαν σε αυτό που γνωρίζουμε πια ως φιλελληνική τέχνη. Ένα φαινόμενο εξίσου οριζόντιο, εξίσου, θα έλεγα, μεγάλης απήχησης και μεγάλης εμβέλειας, όπως ο φιλελληνισμός γενικότερα, γιατί ο φιλελληνισμός εφούντωσε με δύο μεγάλα γεγονότα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, τα οποία αποτέλεσαν και το έναυσμα της παρέμβασης των δυνάμεων, άλλαξαν τελείως
την κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη επηρέασε τα πράγματα και βέβαια και η τύχη, αν θέλετε, το γεγονός δηλαδή ότι βρέθηκε στην επικεφαλής της Αγγλικής, τη μεγάλη δύναμη εκείνης της εποχής που ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Ό,τι είναι η Αμερική σήμερα ήταν τότε η Μεγάλη Βρετανία. Το ότι βρέθηκε ο Κάνινγκ στη θέση του Κάσουριν ήταν μεγάλη υπόθεση για τους Έλληνες. Μεγάλη υπόθεση. Γιατί βοήθησε πάρα πολύ η Μεγάλη Βρετανία που αποφάσισε να αλλάξει πολιτική τότε και να βοηθήσει την Ελλάδα. Αλλά το κλίμα στον, στην κοινή γνώμη την ευρωπαϊκή, υπήρχαν τότε εφημερίδες, δεν υπήρχαν τα άλλα μέσα, αλλά οι εφημερίδες υπήρχαν και οι εφημερίδες γράφανε και μάλιστα είχαν και πολλούς εικαστικούς καλλιτέχνες, γιατί δεν υπήρχε φωτογραφία, οι εικόνες δημιουργούνται από εικαστικούς καλλιτέχνες και πολλές φορές υπήρχαν έντυπα όπως η Ιλουστρασιόν στη Γαλλία που είχαν κορυφαίους καλλιτέχνες να ζωγραφίζουν για τις εφημερίδες τους. Το κλίμα λοιπόν αλλάζει με δύο κορυφαία γεγονότα. Το ένα είναι η σφαγή της Χίου που ενέπνευσε και τον πίνακα που είναι πίσω από τον Τάκη τον Μαυρωτά. Και το άλλο είναι βέβαια η έξοδος του Μεσολογγίου, η πτώση του Μεσολογγίου, ο θάνατος του Λόρδου Βίρονος και το Μεσολόγγι. Αυτά τα δύο τραγικά γεγονότα ξεσήκωσαν πραγματικά την αγανάκτηση μέσα από τους φιλέλληνες σε κάθε χώρα και την έκαναν πυρκαγιά σε όλη την κοινή γνώμη εκείνων των χωρών. Και βάρυναν πάρα πολύ. Η δύναμη της τέχνης εκείνη την εποχή ήταν περίπου όπως η δύναμη και των συγγραφέων, των μεγάλων συγγραφέων και των μεγάλων εικαστικών, ήταν περίπου σαν τη δύναμη της τηλεόρασης σήμερα. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Ντελακρουά ζωγράφιζε αυτά τα έργα εμβληματικά και πολύ ζωγράφη, και ότι αυτά τα έργα δεν μένανε μόνο στα σαλόν των εκθέσεων, αλλά γινόντουσαν κτήμα του καθενός μέσα από τις αντιγραφές, τις λιθογραφίες, τις πορσελάνες. Θα σας πει ο Τάκης ο Μαυρωτάς σε λίγο για αυτά που περιλαμβάνονται άλλωστε και στην έκθεσή μας. Ακόμα και τα πετσαρίες, τους τοίχους γινόντουσαν, χαλιά, ό,τι μπορεί να φανταστεί, φλιτζανάκια, ποτηράκια, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, ήταν γεμάτα από φιλελληνικές παραστάσεις, η Μπουμπουλίνα, ο Κανάρης και ο Μπότσαρης, οι δύο πιο δημοφιλείς στη Δύση ήρωες. Και τόσοι άλλοι, ήσαν η Μπουμπουλίνα, είχε, μέχρι και λικέρ Μπουμπουλίνα έχει φτιαχτεί στη Γαλλία εκείνη την εποχή. Μπομπελινά το λέγανε. Το Μπουμπουλίνα, δεν ξέρω τι τους ηχούς, ίσως πολύ καλά, το κάνανε Μπομπελινά. Και είχε μια παράσταση, μια εικόνα της Μπουμπουλίνας απ' έξω. Ήταν πραγματικά αυτό που λέμε σήμερα στα αγγλοσαξονικά «crazy». Υπήρχε μια τρέλα για το φιλελληνισμό. Και αυτό βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ, βάρινε. Κανένας δεν μπορούσε να ανεχθεί πολιτικό κόστος του να τα βάλει, του να μην βοηθήσει μάλλον την Ελλάδα. Και έτσι φτάσαμε σε αυτή τη γνωστή υπόθεση του Ναβαρίνου και βέβαια και στο εκστρατευτικό σώμα του Μεζό. Και το ξεχνάμε, τίνουμε να το ξεχνάμε, αλλά ήταν σχεδόν εξίσου σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό από τον Ναβαρίνο. Διότι μετά την ήττα στο Ναβαρίνο δεν ερχόταν ο Μεζό, η Ελλάδα ήταν μόνο τότε το Ανάπλι, η Έγινα και δύο πόλεις στην Πελοπόννησο. Είχε τίποτα άλλο. Αν ερχόταν ο Μεζό να καθαρίσει από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ την Πελοπόννησο και να κάνει και πάρα πολλά άλλα πράγματα που τα απολαμβάνουμε ακόμα, γιατί έχουμε ακόμα δρόμους που έχει φτιάξει ο Μεζό στην Πελοπόννησο. Έτσι λοιπόν, το κίνημα το φιλελληνικό στην τέχνη βοήθησε στο να βρεθούν εκεί οι εθελοντές, διότι η επιρροή ήταν τόσο μεγάλη που όλοι πια θεωρούσαν χρέος τους, νέοι άνθρωποι, κυρίως φοιτητές όπως πάντα που έχουν το πνεύμα της επανάστασης και της αυτοθυσίας με πιο ανεπτυγμένο, αλλά και πάρα πολλοί στρατιώτες. Μην ξεχνάτε ότι η Ευρώπη βγαίνει από τους Ναπολεόντιους πολέμους που διέρχεσαν περίπου 15 χρόνια, τρομερούς πολέμους με πάρα πολλούς επαγγελματίες πια στρατιώτες οι οποίοι δεν είχαν που να γυρίσουν και αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν ένα νέο ιδανικό, γιατί με τον Ναπολέοντα πήγαν πολλοί που θεωρούσαν ότι ο Ναπολέον εξαπλώνει παντού την ελευθερία. Τώρα άλλο αν ο Ναπολέον έκανε αυτοκρατορία, αλλά πάντως εξάπλωνε κάποιες ιδέες ελευθερίας παντού που βοήθησαν την μετατροπή μετά της Ευρώπης σιγά σιγά σε συνταγματική μοναρχία και σε δημοκρατίες. Ήταν πίσω από εμάς βέβαια η περισσότερη είναι αλήθεια, γιατί η Ελλάδα με την Επανάσταση του 1921 κάνει αμέσως το αίτημα της δημοκρατίας. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, θες μην είναι αντικείμενο της
θέματός μου είναι εμέσως, γιατί αυτά τα δημοκρατικά αισθήματα που εξέφρασαν οι Έλληνες ήδη από την Επίδαυρο, ενώ από το τη συνέλευση της Επιδαύρου και μετά επιβεβαίωσαν, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόντουσαν, όχι επηρεασμένοι ούτε από τη Γαλλική Επανάσταση, ούτε από την Αμερικάνικη, επηρεασμένοι από τις παραδόσεις που ζούσαν με την ζωντανή δημοκρατία που επιβίωνε στις κοινότητες. Αυτό είναι καλό να το θυμόμαστε. Βέβαια υπήρξαν και άνθρωποι μορφωμένοι και έχοντας ζήσει στην Ευρώπη, έφερναν και κάποιες νέες ιδέες. Υπήρχαν και αυτοί. Να σημειώσω ακόμη ότι οι Γερμανοί φιλέλληνες προωθούν την αποστολή στην Ελλάδα Γερμανικής Λεγιώνας Εθελοντών. Το λέω αυτό γιατί οι Γερμανοί ακόμα δεν έχουν κράτος. Έχουν κρατήδια, πριγκιπάτα, διασπασμένα, αλλά δεν έχουν ακόμα κράτος. Οι Γερμανοί αποκτούν κράτος το 1871 μόλις. Δηλαδή 40 χρόνια μετά την Ελλάδα. Και οι Ιταλοί άλλωστε 30, το 61. Αυτά είναι ακόμα χώρες διαιρεμένες. Γερμανικός λαός ευρύτερα, γερμανικό έθνος υπάρχει, αλλά γερμανικό κράτος ενιαίο δεν υπάρχει ακόμα. Οι Γερμανοί λοιπόν έρχονται και αυτοί έχουν αίτημα ανεξαρτησίας, γιατί οι χώρες τους οι μικρές είναι πριγκιπάτα εμπολής πλην της Προσίας εξαρτημένα από άλλες δυνάμεις. Έρχονται λοιπόν να βοηθήσουν εμπνεόμενοι από τους πύρινους στίχους του Βίλχελμ Μιούλερ, του γνωστού στους περισσότερους ως ποιητή της Ωραίας Μιλωνούς και του Χειμωνιάτικου Ταξιδιού, των κύκλων τραγουδιού του Σούμπερτ, που όμως είναι ο γνωστός ως The Griechen Müller, είναι ο Müller των Ελλήνων, που έγραψε τόσα πολλά για την Ελληνική Επανάσταση, ώστε κίνησε πολλούς Γερμανούς να έρθουν να πεθάνουν στην Ελλάδα. Μάλλον να στα αφήσω για το τέλος, μια μικρή έτσι, λίγο πιο ποιητική εκφορά. Να κλείσω λέγοντας, γιατί θέλω να δώσω το λόγο στον φίλο μου και συνεργάτη μου, Τάκη Μαυρωτά, τον εκλεκτό επιμελητή της έκθεσης που θα δείτε, γιατί αν δεν τη δείτε ζωντανά, που ελπίζω να έρθετε να τη δείτε όλοι ζωντανά, με φυσική παρουσία, θα τη δείτε οπωσδήποτε τουλάχιστον στο διαδίκτυο, όσοι είστε μακριά και δεν μπορείτε να έρθετε. Η έκθεση «Η γυναίκα στην Επανάσταση», που γίνεται αποκλειστικά βέβαια με έργα, μέσα από τα έργα των φιλελλήνων. Τα έργα των φιλελλήνων καλλιτεχνών είχαν μια θεματολογία αρκετά συγκεκριμένη. Πολλοί μάλιστα ζωγράφησαν 5 και 6 φορές το ίδιο έργο. Ήταν τα πολλαπλά εκείνης της εποχής. Δεν υπήρχαν μέσα αναπαραγωγής πλην των μυθογραφιών, αλλά ακόμα και σε πίνακες υπήρχε αυτή η συνήθεια, ο ίδιος ζωγράφος να ζωγραφίζει 4-5 φορές το ίδιο θέμα, γιατί άρεσε και το παράγγειλαν κάποιοι σημαντικοί άνθρωποι, συλλέκτες ή πολιτικά πρόσωπα ή κληρικοί, για να κοσμήσουν τους χώρους τους. Τα θέματα είναι κυρίως αναφορές στην πολιορκία της Μεσολογγίου, στο ολοκαύτωμα των γυναικών του Σουλίου. Οι Σουλιώτισσες επηρέασαν πάρα πολύ την ευρωπαϊκή γνώμη και η στάση τους. Άρα εδώ οι γυναίκες δεν είναι γνωστές μόνο ως Μπουμπουλίνα ή ως Μαντώ Μαυρογένους. Είναι πολύ γνωστές ήδη στην Ευρώπη ως Σουλιώτισσες. Οι Ελληνίδες γυναίκες λίγο πολύ έχουν ταυτιστεί με τις Σουλιώτισσες και αυτές ταυτίζονται με τις ηρωίδες της αρχαιότητας βέβαια, πολύ εύκολα. Η καταστροφή της Πάργας είναι συχνή θεματολογία. Η σφαγή της Αμοθράκης, που είναι εξίσου δραματική με εκείνη της Χίου. Και από ήρωες, όπως είπαμε, η Ναυμαχία του Βαβαρίνου αργότερα, έτσι. Ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Ρήγας Φεραίος, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ο Λάμπρος Τζαβέλας και βέβαια ο Κανάρης και ο Μπότσελς, όπως είπαμε, και ένας φιλέλληνας, ο Λόρδος Βίρον, ο οποίος ζωγραφίζεται πάρα πολύ από ζωγράφους όλων των χωρών, ως μια ηρωική μορφή της εποχής. Θυμίζω ότι ο Λόρδος Βίρον εκείνη την εποχή έχει επηρεάσει τους πάντες και τον Βικτόρ Γκο, όλους τους φιλέλληνες τους έχει επηρεάσει ο Λόρδος Βίρον. Είναι η κορυφαία μορφή του φιλελληνισμού της εποχής, γιατί ήταν και το πιο διάσημο πρόσωπο παντού. Τον ήξεραν οι πάντες σε όλη την Ευρώπη, δεν ήταν μόνο στην Αγγλία, στο σχολείο. Ήταν ένας στάρ της εποχής του. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη θεματολογία που απεικονίζει τις αρχές και τους άξονες, τους οποίους αναφέραμε και προηγουμένως ότι στηρίζεται ο φιλελληνισμός,
απεικονίζονται και οι γυναίκες συνεχώς στην πλειονότητα των πινάκων. Είναι πολύ αγαπημένο θέμα των ζωγράφων. Είναι φυσικό, είναι και πιο ωραίο άλλωστε να ζωγραφίζει μια γυναίκα, αλλά υπάρχουν τόσο ωραίες σημαντικές σκηνές. Γιατί? Διότι πρώτον η γυναίκα παρουσιάζεται στα σκλαβοπάζαρα. Τα σκλαβοπάζαρα τα τουρκικά συγκίνησαν πάρα πολύ τους Ευρωπαίους. Πάρα πολλοί Ευρωπαίοι έδωσαν λεφτά για να εξαγοραστούν σκλάβοι και να απελευθερωθούν. Πάρα πολλά παιδάκια από τα σκλαβοπάζαρα αγοράστηκαν, τα σπούδασαν και τα μεγάλωσαν ως θετά τους παιδιά Ευρωπαίοι μαζί με τα δικά τους. Ή τα έστειλαν πίσω στην Ελλάδα. Πολλά παιδιά Ελλήνων αγωνιστών πήγαν και σπούδασαν με χρήματα, όπως ακόμα και τα παιδιά του Κανάρι, με χρήματα φιλελλήνων εκείνης της εποχής. Το θέμα λοιπόν της γυναίκας σκλάβας στο σκλαβοπάζαρο συγκινεί πολύ τους καλλιτέχνες εκείνης της εποχής. Το θέμα της θα σας τα πει περισσότερο όμως ο Τάκης, νομίζω, μιλώντας για την έκθεση, και ας μην συνεχίσω εγώ, να πω μόνο ότι η έκθεση αυτή γίνεται στα πλαίσια των δράσεων του Ιδρύματός μας για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, που είναι πολλές. Κορυφαίο για μας είναι βέβαια αυτή η έκθεση, από τη συλλογή του Μιχάλη και τη Θήμητρας Βαρκαράκη, φλογερών πατριωτών που έχουν μαζέψει και διασώσει αυτά τα πραγματικά πολύτιμα έργα, και τους ευχαριστούμε. Και βέβαια η φιλελληνική μουσική, πάνω από 300 τραγούδια γράφονταν από τους πιο γνωστούς και τους λιγότερο γνωστούς συνθέτες εκείνης της εποχής για να τραγουδηθούν σε αυτά τα σαλόν για να μαζευτούν τα χρήματα από τα κομιτάτα. Υπάρχουν πάνω από 300 φιλελληνικά τραγούδια με την ίδια θεματολογία περίπου με τους πίνακες, βέβαια και πολύ μεγάλες αναφορές στο Λεωνίδα, στο Θερμοπύλες, δηλαδή με τον παραδειγματισμό των Ελλήνων της εποχής, των Νεοελλήνων εκείνης της εποχής από τους αρχαίους. Με εικόνες, με εκκλησίες, με σπασμένους σταυρούς κλπ. Κλπ. Όλη αυτή η θεματολογία των αξώνων που περιέγραψα πριν. Τα φιλελληνικά τραγούδια λοιπόν θα παρουσιαστούν σε 5 συναυλίες στο ίδρυμά μας. Ήδη έχουν ξεκινήσει. Επίσης έχουμε 5 θεατρικά αναλόγια της Μάγδας Μαυρογιάννη που παρουσιάζουμε διάφορες προσωπικότητες του φιλελληνισμού, όπως ήταν η Ελισάβετ Σονιέ Λουμάκη, στην οποία αναφέρθηκα, όπως είναι η σχέση του Κανάρη και ο θαυμασμός προς τον Κανάρη που έδειχνε ο Σοπά και η Γεωργία Σάνδη και διάφορα άλλα που μπορείτε να τα βρείτε στο site του Ιδρύματός μας ή στο site της Πρωτοβουλίας 21, αυτής της σπουδαίας επίδειξης ενότητας ανάμεσα στα Ιδρύματα, όπου 16 Ιδρύματα από το 2018 σχεδιάζαμε, χωρίς να ξέρουμε καν ότι θα υπάρξει μια επιτροπή για το 21, ήδη πάνω από 150 εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της Πρωτοβουλίας 21 και της δράσεων του Ιδρύματος μπορείτε να τα παρακολουθήσετε. Σας καλούμε να τα παρακολουθήσετε μέσα από το Facebook page μας, μέσα από το site μας, μέσα από τις μεταδόσεις που γίνονται και θα κάνουμε. Και θέλω να δώσω τώρα τον λόγο, ή μάλλον να δώσω τον λόγο στη Μαρία Μόσχου να δώσει τον λόγο, αλλά πριν το κάνω αυτό θέλω να σας διαβάσω ένα ποίημα για τις σουλιώτισσες, το οποίο πραγματικά είναι συγκινητικό. Τα δράχτη χρόνια δούλεψα, κάμποσες νύχτες του χειμώνα πέρασα υφαίνοντας το καινούριο φόρεμα λαχταρώντας. Φύλαξα τα κοπάδια στις ψηλές κορφές κάποιες φορές, καρφάλωσα χωρίς κόπο μαζί με τα κατσίκια. Παίζοντας με τα παιδιά μου, το πήδημα, το τρέξιμο, το πέταμα δεν μου ήταν δύσκολο. Τώρα κονίζω το σίδερο και τεντώνω τη χορδή για μένα. Αφέντη μου, καρδιά μου, θησαυρέ μου, πάρε με μαζί σου στον αγώνα. Ξέρω το κάθε μονοπάτι στις απότομες σουλιώτικες κορφές. Και όπου σκιάζει τη γρήγορη αντιλόπη, με σιγουριά μπορώ εγώ να σταθώ. Δεν μ' είδες ακόμη τι πετυχαίνω στο τρέξιμο και στο πήδημα. Εμπρός, δώσ' μου την ευκαιρία, με τους άντρες μαζί. Δείξε μου μια απότομη πλαγιά σε όλο το σούλι που δεν μπορώ να ανέβω. Στη ζήλια όλων των γυναικών πουλί πετυχαίνω στον αέρα και θα ήταν αστείο του εχθρού να μην μπορούσα να πετύχω την καρδιά. Αφέντη μου, καρδιά μου, θησαυρέ μου, πάρε με μαζί σου στον αγώνα. Η κόρη μου μπορεί να γνέθει. Τι κάθομαι εδώ πέρα. Ο γιος μου στέκεται μονάχος. Τι με χρειάζεται εμένα. Ο μεγάλος πηγαίνει για κυνήγι. Τι να φροντίζω το κοπάδι. Θέλω με σένα να βγω στη μάχη. Εκείνη η θέση μου. Κοντά σου, στήθος με στήθος, χέρι με χέρι. Κι αν πέσω, μη γυρίσεις και μη σκεφτείς εμένα.
στον εχθρό να έχεις τον νου σου πάντα, στον αγώνα. Και σκέψω, αγάπη μου, και σένα, τα παιδιά μας, το σπίτι μας, το σούλι, επάνω στα ψηλά βουνά. Στου Θεού μας τους ναούς που στέκονται στις κορφές, στη σκόνη των πατέρων μας, και έπειτα εμένα και σένα, σε ένα λάκκο, έξω, στον κάμπο, στον ελεύθερο αέρα. Αυτό είναι ένα ποίημα με τίτλο «Οι Σουλιώτισσες» του Βίλχελμ Μίλλερ. «Η Σουλιώτισσα», μάλλον, «Δι Σουλιώτινη» του Βίλχελμ Μίλλερ. Νομίζω ότι τα λέει όλα για την Ελληνίδα στην Επανάσταση, ο Βίλχελμ Μίλλερ. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γενικέ, για όλα όσα μας είπατε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα και είμαι σίγουρη ότι σε αρκετούς άγνωστα, πολύ σημαντικά πράγματα. Σας ομολογώ ότι έψαξα μετά την προχθεσινή μας συζήτηση για τον Βίλχελμ Μίλλερ, βρήκα ποιήματά του και έπεσα πάνω στο «Χωρίς ελευθερία, τι θα ήσουν Ελλάς? Χωρίς εσένα, Ελλάς, τι θα ήταν ο κόσμος?» Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί θα την επισκεφθούν. Στο επανειδήν να πω, χάρηκα πάρα πολύ. Τιμή μου μεγάλη και περνάμε στον μεγάλο ιστορικό και διευθυντή του Ιδρύματος Θεοχαράκη, κύριο Τάκη Μαυρωτά. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα. Έχετε το λόγο. Κύριε Μόσκου, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και μετά από τις τόσες πολλές και εξαιρετικές ομιλίες και την τόσο εμπεριστατωμένη τοποθέτηση του αγαπητού δόκτωρα Φώτη Παπαθανασίου, επιτρέψτε μου και εγώ να χαιρετήσω τον κύριο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Πρέσβη, την κυρία Βουλευτή, την κυρία Πρόεδρο του ΕΟΤ, τους κυρίους και τους κυρίους οργανωτές της σημερινής μας εκδήλωσης. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τα λόγια του Οδυσσέα Ελίτη. Μιλώντας για τον Παναγιώτη Ζωγράφο ή τον στρατηγό Μακρυγιάννη, βέβαια μιλούμε για την παράδοση. Μιλούμε για τα κινήματα της ψυχής ενός λαού, που είμαστε εμείς οι ίδιοι, για τις δυνατότητες δημιουργίας που έχουμε, ταπεινή έστω, και με χίλια εμπόδια μπροστά μας, όμως έτοιμοι να τα ξεπεράσουμε, όπως τόσες άλλες φορές μέσα στην ιστορία. Για να επισημάνω επιγραμματικά το στίγμα του επιτεύγματος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 200 χρόνια πέρασαν από τότε που οι Έλληνες αγωνίστηκαν για την κατάκτηση της πολυπόθητης ελευθερίας τους, καταφέρνοντας να αντιμετωπίσουν νικηφόρα την πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία και να ιδρύσουν το δικό τους κράτος, βασισμένο στις αρχές της ισονομίας, της ισογωνίας, της ισοπολιτείας και της ισηγορίας. Ήταν παρήγορο και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι στο πλευρό των επαναστατημένων Ελλήνων συντάχθηκαν χιλιάδες φιλοπρόοδοι πολίτες, κυρίως από την Ευρώπη αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από τους Γκέτε, Μπάιρον, Ουγκό, Σίλερ, Νίτσε, έως τον κορυφαίο ζωγράφο Ευγένιο Ντελακρουά. Εκείνο που βαθιά ήταν χαραγμένο στην ψυχή τους ήταν ο θαυμασμός για τον αξεπέραστο ηρωισμό και την γενναιότητα των ανδρών, που πρωταγωνίστησαν με θάρρος και περίσσια αυταπάρνηση για την επίτευξη αυτής της μεγάλης νίκης και για τις ατρόμητες Ελληνίδες που με υπέρμετρη ευαισθησία και πίστη στήριξαν με όλο τους το είναι τον αγώνα. Το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη, συναισθανόμενο το μεγάλο του χρέος απέναντι στους γενναίους Έλληνες και τις γενναίες Ελληνίδες του 1821, ως ελάχιστο φόρο τιμής οργανώνει τη θεματική έκθεση «Η γυναίκα στην Επανάσταση» του 1821 από τη Σύλλογη Μιχάλη και Δήμητρος Βαρκαράκη, η οποία θα ξεκινήσει τον τρέχοντα μήνα. Θα εκτεθεί μια επιλογή 80 έργων ζωγραφικής, πορσελάνων αντικειμένων και ρολογιών του 19ου αιώνα, που προσεγγίζουν με τον πιο άμεσο τρόπο τη συγκινητική συνεισφορά των γενικών στην Επανάσταση του 21. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Dr. Φανή Μαρία Τσιγκάκου,
διευκρινίζει ότι τα φιλελληνικά έργα που επιλέξαμε για την έκθεση είναι εμπνευσμένα αποκλειστικά από τις Ελληνίδες που έδρασαν κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο της νεοελληνικής ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, οι γυναίκες διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο, εψυχώνοντας τους πολεμιστές και παίρνοντας μέρος οι ίδιες στις μάχες, ενώ εμφύσισαν στα παιδιά τους την αγάπη για την πατρίδα και το αγωνιστικό πνεύμα απέναντι στον κατακτητή. Στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη της γυναικείας παρουσίας στα χρόνια της Επανάστασης, καθώς και κατά την πρώτη περίοδο του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Οι δραματικές λεπτομέρειες στον ευρωπαϊκό τύπο για τις κακουχίες των γυναικόπαιδων, τις αρπαγές και την τύχη των εχμαλώτων γυναικών προκαλούσαν συγκίνηση και πρόσφεραν ηθική στήριξη στους αγωνιστές. Στο έργο, για παράδειγμα, με τίτλο «Ελληνίδες στο σκλαβοπάζαρο», που αναφέρθηκε τόσο εύστοχα ο κύριος Παπαθανασίου, του Σανισλάντ-Ανρί Μπενουά Νταραντό, αποτυπώνονται με συγκλονιστική αμεσότητα ο εξευτελισμός και η απόγνωση της κοπέλας στα χέρια του τρομακτικού δουλέμπου. Τη βίαιη αρπαγή μιας Ελληνίδας αναπαραστά και η ελαιογραφία της Γαλλίδας Λουίζ Βαλό. Την ίδια θεματική αποτυπώνουν αρκετά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα ρολόγια, πιάτα, βάζα και άλλα. Μετά το τέλος του επαναστατικού αγώνα και τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, εξακολουθούν να εμφανίζονται Ελληνίδες στις ευρωπαϊκές αίθουσες εκθέσεων, αλλά δίχως την παραμικρή νήξη στις τραγικές στιγμές που βίωσαν. Οι μεταεπαναστατικές Ελληνοπούλες είναι ανέμελες και ποζάρουν με χάρη και ευγένεια, ντυμένες με περίτεχνες ενδυμασίες και πλούσια κοσμήματα, σε ελαιογραφίες και διάφορα αντικείμενα. Επισημαίνουμε ότι προς τα μέσα του αιώνα, όταν στο πλαίσιο του ευρέως διαδεδομένου ανατολισμού, το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών θα στραφεί προς μια εικονογραφία περισσότερο εξωτική. Οι Ελληνοπούλες αναπαρίσταντο με προκλητικά εθέρια ενδύματα, όπως η αυτάριστη Ελληνίδα που παίζει λαχούτο του Σαρλεμάν Οσκάρ Γιέ. Μια Ελληνοπούλα με ιδιαίτερη αισθητική πόζα βλέπουμε στην ελαιογραφία του Τζιάκουμου Μαραστόνη, ενώ οι Ελληνίδες στο χαρέμι που αναπαρίστονται στα βάζα έχουν μεταμορφωθεί σε χαριτωμένες οδαλίσκες. Ο Ευγένιος Ντελακρουά, που πόσο χαίρομαι που τόσες πολλές αναφορές άκουσα από τους ομιλητές, δίκαια αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος ζωγράφος της Ελληνικής Επανάστασης τον 19ο αιώνα, που με τον χρωστήρα του γίνεται ο θεματοφύλακας της ιστορικής μνήμης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Με τα μνημιακά του έργα, η σφαγή της Χίου του 1824, που βρίσκεται στο Λούβρο και που ο Μποντλέρ χαρακτήρισε ως ένα τρομακτικό ύμνο προς τιμή του θανάτου και του αθεράπευτου πόνου. Και ο πίνακας, η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου του 1827, που βρίσκεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό. Ο Ντελακρουά αξιοποίησε τη λογοτεχνία και την ποίηση στα θέματα του, τον Μπάιρον, αλλά και του Σέξπιρ και Γκέτε, τις μελέτες του για το χρώμα, το σχέδιο, τη φόρμα και τη σύνθεση. Στη σφαγή της Χίου, ο μεγάλος αυτός ρομαντικός ζωγράφος καταφέρει να ισορροπήσει τον αισθησιασμό του γυμνού γυναικείου σώματος με την αγριότητα και το αίμα, αφήνοντάς μας ένα συγκλονιστικό έργο μαρτυρίας της βίας των Τούρκων. Οι τραγικές γυναικείες μορφές αντανακλούν τη φρίκη της ανελαίτης σφαγής, με τον έφηπο Τούρκο να αρπάζει μια νέα μισόγυμνη κοπέλα. Μια άλλη νεκρή μάνα με το μωρό της στην αγκαλιά της να προσπαθεί να θυλάσει, μαζί με άλλες γυναίκες και άνδρες, απελπισμένους από την αποτρόπαιη φρίκη του πολέμου. Πρόκειται για ένα κορυφαίο έργο της ιστορικής ζωγραφικής, που αναντήρητα ενέπνευσε πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες, αφού για πάντα θα θυμίζει την τουρκική θηριωδία, του σφαγιασμού 20.000 ανθρώπων, σχεδόν όλου του πληθυσμού του νησιού.
ο Ντελακρουά, στον περίφημο πίνακά του, η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου αποδίδει την πολυπόθητη ελευθερία με τη σχεδόν γυμνώστηθη δυναμική μορφή μιας γυναίκας που ταυτίζεται με την Ελλάδα. Η συμβολή του στον αγώνα των Ελλήνων ήταν καθοριστική, γιατί με τα έργα του συμπεριλαμβανομένων ο Μπότσαρης ευθυνδιάζει τους Τούρκους στο στρατόπεδό τους και η μάχη του Γκιαούρη εναντίον του Χασάν κατάφερε να συγκινήσει και να κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους για το δίκαιο αίτημα των Ελλήνων. Η τέχνη ερμηνεύει τη ζωή και την πολυπλοκότητά της, το ιστορικό πλαίσιο μιας συγκεκριμένης χρονικής περίοδου, αλλά και τις σχέσεις της με το παρελθόν ή το μέλλον. Η νεοελληνική τέχνη στον 19ο αιώνα, η μεγάλη αγιογραφική μας παράδοση και η λαϊκή μας τέχνη ορίζουν και αποτυπώνουν το ύφος και την αποφασιστικότητα μιας εποχής. Αξίζει να θυμηθούμε τη θεματική έκθεση για την εθνική παλιγεννησία των Ολυμπίων του 1870 και να σταθούμε στο έργο του Θεόδωρου Βριζάκη, του σπουδαίου ζωγράφου της σχολής του Μονάχου και των μεγάλων ιστορικών γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης, όπου με ιδεαλιστική ορμή ζωγράφισε το 1858 τον πίνακα «Υπέρ πατρίδος το Παν και η Ελλάς» ή, όπως είναι ευρύτερα γνωστός, «Η Ελλάς ευγνωμονούσε». Με την κυριαρχία της δαφνοστεφανωμένης κόρης να αγκαλιάζει τους προτεργάτες της Επανάστασης από τον Ρίγα Φεραίο και τον Αδαμάντιο Κοραή έως τον Ανδρέα Μιαούλη και τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Επιπλέον, ο Βριζάκης αποθανάτησε την έξοδο του Μεσολογγίου, την ηρωική στιγμή που ατρόμητοι πολεμιστές μαζί με γενναίες γυναίκες και παιδιά για την ελευθερία τους ήρθαν αντιμέτωποι με το θάνατο. Ο Βριζάκης αναπλάθηκε να αποτυπώνει τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας του έθνους μας, αποφεύγοντας συνειδητά να στρέψει την προσοχή του στις κραυγές του πόνου και της δυστυχίας, στο αίμα και το θάνατο. Οι ιστορικές του σκηνές και οι ήρωες της Επανάστασης κυκλοφόρησαν ως λιθογραφίες Εβραίους, βοηθάντας άμεσα τον αγώνα σε ηθικό και οικονομικό επίπεδο. Το αυτό συνέβη και με χαρακτικά και εκτυπώσεις των Πίτερ Φωνές, Καρλ Κραζάιζερ, Λουί Ντεπρέ, Διονύσιου Τσόκου, αλλά και την περίφημη αυτοθυσία της μάνας, εμπνευσμένη από την έξοδο του Μεσολογγίου, του Φρανσουά Εμίν Ντελανσάκ, καθώς και τις γενναίες σουλιώτισσες του Άρη Σέφερ, που όπως και άλλοι περιηγητές και ζωγράφοι, μελέτησε με σεβασμό τις μορφές των αγωνιστών, τις στολές, τις ενδυμασίες και τις τοποθεσίες της Ελλάδας. Η τέχνη είναι ένας καθρέφτης της πραγματικότητας. Ο Βριζάκης ήταν μόλις 3 ετών όταν είδε τους Τούρκους να οδηγούν τον πατέρα του στην Αγχώνη. Στη συνέχεια κατέφυγε στο ορφανοτροφείο Καποδίστρια της Αίγυπτος και στο παιδαγωγικό σχολείο Πανελλήνιων που ίδρυσε ο Λουδοβίκος ο Πρώτος, πατέρας του Όθωνα στη Γερμανία για τα ορφανά των αγωνιστών της Επανάστασης. Σπούδασε στη σχολή του Μονάχου, απέσπασε πολλά βραβεία και διακρίσεις. Συμμετείχε με επιτυχία σε πολλές εκθέσεις και ιστόρισε την Εκκλησία του Ευαγγελισμού στο Μάντσεστερ. Πέθανε στο Μόναχο, κληροδοτώντας όλα του τα έργα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σήμερα πλέον ανήκουν στην Εθνική Πινακοθήκη. Θα ήταν όμως άστοχο να μην αναφερθώ και στο έργο των μεγάλων λαϊκών μας ζωγράφων, του Παναγιώτη Ζωγράφου, που εικονογράφησε με την αθώα του ζωγραφική τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη και του Θεόφιλου, που ο Τσαρούχης έλεγε ότι η ζωγραφική του βγαίνει γυμνή μέσα από τη διήγησή του. Γίνεται ζωγράφος από ενθουσιασμό για το θέμα. Δεν ζωγραφίζει τα πράγματα, μα τον ενθουσιασμό που του έδωσα. Τα σέβεται και τα λατρεύει. Με αυτό τον ενθουσιασμό, αυτός ο τρομερός τσολιάς της ζωγραφικής μας άφησε τα έργα του, ο χορός του Ζαλόγκου,
με τον θαραλέο χορό των γυναικών προς το θάνατο, κλείνοντας πρόωρα τον κύκλο της ζωής του. Και κύριε Παπαθανασίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον υπέροχο, υπέροχο στίχο που κλείσατε τη δική σας ομιλία. Και εγώ θα πρέπει να αναφερθώ σε ένα άλλο σημαντικό έργο του Θεόφιλου, στην αντάμωση Αθανασίου Διάκου και Ελένης Ανδρονίκου, με το τρυφερό σφίξιμο των χεριών τους, αρματωμένων με σπαθιά και ντουφέκια μορφών, ταγμένα στον αγώνα. Το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Στεοχαράκη θα έχει τη χαρά και τη τιμή της παρουσίασης της μεγάλης έκθεσης του Θεόφιλου με έργα τα οποία προέρχονται από τη συλλογή Τεριάντ, δηλαδή όλα αυτά τα σημαντικά έργα που ο Θεόφιλος φιλοτέχνησε με παραγγελία του Τεριάντ. Το θέμα των γυναικείων μορφών κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και των χρόνων δημιουργίας του πρώτου ελληνικού κράτους είναι τεράστιο. Και στη σύντομη αυτή αναφορά μου, κλείνω με το κορυφαίο μας ζωγράφο και σπουδαίο εκφραστή της σχολής του Μονάχου Νικόλαο Γης, που συχνά ανέτρεχε στο ένδοξο παρελθόν μας και στο πνεύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού για την έκφραση του ιδεαλιστικού οραματικού του κόσμου, όπως τον πίνακά του, η δόξα των ψαρών, με την εξειδενικευμένη γυναικεία μορφή της ελευθερίας, καταγράφει τα ονόματα των παλικαριών που θυσιάστηκαν για την επιβίωση του έθνους. Η δόξα του Γης στην ουσία είναι η ιδέα της ανανεωμένης Ελλάδας, της αναγεννόμενης Ελλάδας, με τον πολιτισμό και στραμμένο το βλέμμα της προς το μέλλον. Ο Γης για την ενσάρκωση του οράματός του χρησιμοποιεί τη γυναικεία μορφή ως σύμβολο χωρίς χωροθετικούς περιορισμούς και όπως ο ίδιος έχει γράψει «Μου προκάλεσε μεν την δόξα ο δαιμόνιος Σολωμός. Είναι όμως και το πνεύμα μου και η καρδιά μου και ένα μέρος της ζωής μου μαζί της». Στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Στεοχαράκη, στα 14 χρόνια λειτουργίας του, έχουν παρουσιαστεί πολλές και σημαντικές συλλογές, όπως του Ευάγγελου Αβέροφ, που σήμερα ανήκει στην Πινακοθήκη Αβέροφ Ματσόβου, του γιατρού Γιώργου Κατσίγρα, που ανήκει στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Μουσείου Γιώργου Κατσίγρα, των Έστορας και Αλίκης Τέλογου, που εκτίθεται στο μόνιμο ίδρυμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πολλών άλλων. Και πολλά σημαντικά έργα, όπως πριν λίγο ο κ. Παπαθανασίου αναφέρθηκε στο περίφημο έργο στην Ναυμαχία του Ναυαρίνου, δηλαδή στο έργο του μεγάλου μας θαλασσογράφου του Κωνσταντίνου Βολανάκη. Το έργο αυτό είναι η Ναυμαχία του 1827 κατά Γκάρνερ Ράι, αφού όπως γνωρίζετε ο μεγάλος αυτός πολεμικός ζωγράφος ήταν εκείνος που έδωσε το ένασμα να προχωρήσει ο Βολανάκης στην αποτύπωση αυτής της μεγάλης ναυμαχίας, ούτε λίγο ούτε πολύ σημαίνει και το αίσιο τέλος της Ελληνικής Επανάστασης. Αλλά θα ήταν άστοχο να μην αναφερθώ σε ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο από τη συλλογή Ευάγγελου Αβέροφ, που ήταν η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας που παρουσιάστηκε στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Στεοχαράκη. Τώρα, στο Ίδρυμα, για δεύτερη φορά θα εκτεθεί η περίφημη φιλελληνική συλλογή των Μιχάλη και Δήμητρας Μπαρακαράκη, που άμεσα συμβάλλει στη διάδοση και την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και όπως ο ίδιος ιδρυτής της χαρακτηριστικά αναφέρει, με την οικαστική εικονογραφία υμνήθηκαν τα πάθη, ο ηρωισμός, η αγάπη για την ελευθερία, η λεβεδιά των παλικαριών και η ομορφιά των Ελληνίδων. Με τη συλλογή αυτή πιστεύω ότι η οικογένειά μου και εγώ εκπληρώσαμε μέρος του χρέους που έχουμε όλοι οι Έλληνες προς την πατρίδα, έχοντας το δικαίωμα να καυχόμαστε πως είμαστε απόγονοι ενός ένδοξου γένους. Κυρίες και κύριοι,
Με μεγάλη χαρά θα σας περιμένουμε στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη για να θαυμάσετε τα σημαντικά εκθέματα της έκθεσης «Η γυναίκα στην Ελληνική Επανάσταση του 1821». Και όλα προέρχονται από την πολύτιμη συλλογή Μιχάλης και Δήμητρα Βαρκαράκη και εντάσσονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πρωτοβουλία 21. Αποκαλύπτοντας μια άλλη εκδοχή του φελληνισμού και της άφθαρτης αξίας του αισθητού μας κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή μας αντάμωση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ με τη σειρά μας, κύριε Μαυρωτά. Μπορώ να πω ότι δεν ήταν απλά υπέροχη, αλλά καθηλωτική η παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε από καρδιάς και ελπίζω να τα πούμε από κοντά στην έκθεση, αν με το καλό τα καταφέρουμε. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μας περιμένει η άλλη μας ηθοποιός στην Αυστρία, η αγαπημένη Έρι Μπακάλι, η οποία θα μας αναγνώσει τώρα την επιστολή Ελληνίδων, επιστολή Ελληνίδων Τινών προς τα Σφιλελληνίδας. Είναι μια επιστολή την οποία είχε συντάξει η Ευανθία Καΐρη, μια λόγια Ελληνίδα της εποχής, την οποία μάλιστα χαρακτήρισαν και πρώιμη φεμινίστρια. Έρι, παρακαλώ, ο λόγος σε σένα. Έρι. Ναι, ακούγουμε τώρα. Σαφώς. Ναι. Και περιμένουμε με ανυπομονησία. Καλησπέρα και από μένα. Επίλογος, έτσι σχεδόν. Σχεδόν. Θέλω να πω μια... θέλω να καλησπερίσω, είναι τιμή μου που υπάρχουν αυτές οι αξιότιμες κυρίες σήμερα μαζί μας. Τις θερμές μου ευχές για αύριο, για την ημέρα σας, για την ημέρα μας. Αισθάνομαι ευγνώμων που υπάρχετε, για τις προσπάθειές σας, για το έργο σας, για αυτό που έχετε καταφέρει, γιατί ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο και εξασφαλίζει το μέλλον στις κόρες μου, που δεν είναι πάντα εύκολο, ακόμα και σήμερα το 2020, να είναι κανείς γυναίκα. Ένας μικρός φόρος τιμής, λοιπόν, σε αυτή τη συνάντηση. Θέλω καλησπέρα, αξιότιμοι κύριοι, και επίσης μεγάλη τιμή που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα το βράδυ. Θέλω να αρχίσω πριν να πω κάποια αποσπάσματα από αυτή την επιστολή των Ελληνίδων του 1825, επειδή αναφέρθηκαν πάρα πολύ ως αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα, αντιπροσωπευτικές γυναίκες, οι συλλότησες. Διαβάζουμε στον ιστορικό της εποχής, τον Περεβό, ότι υπήρχε ένας άγραφος νόμος αντίπεινας σε εχθροπραξίες ή σε φόνους που λέγανε ότι ένας άντρας ένας προς έναν άντρα, μία γυναίκα ένας συν τα παιδιά που θα μπορούσε να έχει φέρει στον κόσμο αν ζούσε. Η θέση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ κάτι τέτοιο, όσο στο σκληρό πλαίσιο του στο οποίο είναι. Διαβάζουμε στην Καλλιρόη Παρέν αυτή τη μεγάλη πρωτοπόρο γυναίκα του φεμινιστικού κινήματος, του γυναικείου κινήματος της Ελλάδας, ότι η Δέσποτζα Βέλα είχε τότε το βαθμό του ταγματάρχη στο λόγο του άντρα της. Και αν σκεφτούμε, όπως είπε η κυρία Πρόεδρος των Λάιονς, αν σκεφτούμε ότι σήμερα ακόμα παλεύουμε για μισθολογικές ισότητες για την ίδια δουλειά. Παρ' όλα αυτά, η λαϊκή μούσα, όπως είπε και η αξιότιμη κυρία Κόικα, εγώ βρήκα ένα κείμενο για την πεθερά της, για την καπετάνισσα Μόσχο Τζαβέλα, που ειλικρινά
είναι διελέως και φόβου. Είναι ένα πάρα πολύ σκληρό κείμενο, θεωρώ, για δημοτικό τραγούδι, αλλά το διαβάζω αντιπροσωπευτικά σαν μικρό φόρο τιμής. Λοιπόν, λέει, «Η κυρά Μόσκο φώναξε από πάνω από την Κιάφα. Πού είστε, παιδιά, Σουλιώτικα, και εσείς οι τζαβελάτες. Μαζί μου τρέξτε, και άντρες και γυναίκες, τους Τούρκους κατακόψετε, σπόρο να μην αφήσετε. Να μείνουν χείρες και ορφανά, γυναίκες και παιδιά τους. Να λένε πως τους σκότωσαν σουλιώτισες γυναίκες». Η Μόσκο τότε όρμησε με το σπαθί στο χέρι. «Τώρα να ειδείτε πόλεμο. Γυναίκη καντουφέκια». Σαν τους λαγούς εφεύγανε και πίσω δεν κοιτάζουν. Πέταξαν τα ντουκφέκια τους μόνο για να γλιτώσουν. Και το δεύτερο που βάζει ένα πουλάκι να συμβουλεύει τον Αλή ότι πρέπει να έχει το νου του, γιατί εδώ είναι το σούλι ξακουστό, το σούλι ξακουσμένο, που πολεμούν μικρά παιδιά, γυναίκες και κορίτσια, που πολεμάει τζαβέλαινα με το σπαθί στο χέρι, με το παιδί στην αγκαλιά, με το ντουφέκι στάλο. Ομολογώ ότι τη διάβασα πολλές φορές για να μην συγκινηθώ και παρόλα αυτά συνεχίζω να μην το έχω καταφέρει να το συνηθίσω. Η επιστολή των γυναικών από την Ευανθία Καΐρη με την υπογραφή των πιο μεγάλων προσωπικότητων εκείνης της εποχής, την οποία στο τέλος, αφού είχε πάει για να εκδοθεί, υπέγραψε και η Ελένη Μαυροκορδάτου με δικό της σημείωμα και όλα, σας παρακαλώ βάλτε με κειμένα στις υπογραφές. Διαφοροποιεί λίγο τη στάση των... μάλλον όχι, οι Ελληνίδες τότε δεν έχουν και τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο φιλελληνικό κίνημα της Ευρώπης. Και το εκφράζουν σε αυτήν την επιστολή. Επιστολή Ελληνίδων τεινών προς τας φιλελληνίδας συνδεθήσα παρατείνων των σπουδαιωτέρων Ελληνίδων 1825. Οι αναστάτωσεις και οι φλόγες των κυδονιών, η απάνθρωπος και ομότατη των χείων σφαγή, η ανέλπιστος της Κρήτης, της Κάσου, της Εύβοιας εχμαλωσία, η απροσδόκητος των ψαρών καταστροφή, οι υπερπολίσεις και ανθρωποδισμοί διαφόρων της Ελλάδος χωρίων και πόλεων και τα εξ αυτών ελεϊνά θύματα είναι ακόμη ζωηρά στη φαντασία μας. Είδαν όλε σχεδόν εμείς μητέρας αποθνίσκουσας εις τα σαγκάλας των θυγατέρων των, θυγατέρας παραδιδούσας τα ψυχάς των πλησίων εις τους θνίσκοντας γονείς τους των, νήπια θυλάζοντα ακόμα τας νεκράς μητέραν των. Η γύμνος της, η πείνα, το ψύχος και ο εξ αυτών θάνατος είναι τα μικρότερα και ελαφρότερα κακά τα οποία επαρησιάστησαν πολλάκις εις τους πλήρεις δακρύων οφθαλμούς μας. Εχάσαμεν πολλέ αδερφούς και αδερφές. Εμείναμεν άλλε ορφανέ και χωρίς καμία καταφυγή. Δεν υπήρξε ίσως δυστυχία εις τον κόσμο την οποία να μην υποφέραμεν ή εμείς ή άλλο ομογενείς μας. Καμία ποιητών φαντασία νομίζομεν δεν μπορεί να πλάσει κακά, μήτε τόσο φοβερά, μήτε τόσο ελεϊνά, όσον εμείς πραγματικώς και τα είδομεν εις άλλας και τα εδοκιμάσαμε εΐδιε. Αλ ο φίλε της Ελλάδος, σας βεβαιώνομαι ότι κανέν από τα δυνάτα αυτά δεν διαπέρασε τόσον τας καρδίας μας, όσον η απανθρωπία, δια να μην είπομεν θηριωδία, την οποία έδειξαν στον έθνος μας, πολλοί από τους καυχωμένους ότι γεννήθησαν στη σοφή Ευρώπη, ότι ανέγνωσαν πολλά άξια θαυμασμού ηθικά βιβλία και, το θαυμασιότερο ακόμη, ότι είναι μαθητές του Ευαγγελίου και οι κροάστησαν τους ενδοξωτέρους κήρυκες της αρετής. Μετά, συνεχίζοντας, διηγούνται ότι οι τουρκικές εχθροπραξίες δεν έχουν πάψει, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι αυτό το χειρότερο.
Ποιος μπορεί να υποφέρει χωρίς να λυπηθεί και να γανακτήσει όταν ακούει ότι πολλοί από τους λεγόμενους Ευρωπαίους συγκροτούσε χορούς και κάμνωσε συμπόσια όταν μάθωσε μάλιστα καμία δυστυχία μας. Πώς να μην πονεί περισσότερο η πληγωμένη καρδιά μας ενώ βλέπουμε ότι στη αυτήν την περίσταση όχι μόνο δεν μας ευσπλαχνίζονται οι ομόθρησκοί μας, όχι μόνο δεν φαίνονται καθώς κυρί τους είναι αδιάφοροι ή ουδέτεροι, αλλά και μας καταδιώκουσιν ανιελώς και μας προδίδουσιν απ' ανθρώπους. Διότι τότε γίνονται αγγελιοφόροι των Τούρκων εναντίον μας, τότε τους συμβουλεύουσι καθημών, τους μεταφέρουσι τροφάς και πολεμικά εφόδια, τους μετακομίζουσι στρατεύματα, τους οδηγούσι τότε εξαιρέτως συνερίζονται με αυτούς, τις πρώτο να καταφέρει την κεριωτέραν πληγήν και να μας εξολοθρεύσει. Και διατί, δια να χορτάσει η άπλιστος αυτών επιθυμία από χρυσίων και η απάνθρωπος αυτών και σκληρά καρδία από ομά και θηριώδη θεάματα. Αλλά ποιαν παραμυθίαν ελάβομεν εις τας λήψεις μας, ποιαν άνεσιν εις τας δεινάς μας όταν εμάθομεν ότι ευρίσκονται και γυναίκες έτινες και εδάκρυσαν εις τας δυστυχία μας, εις τας δυστυχίας μας και εχάρισαν εις τας ευτυχίας μας και επαρακίνησαν πολλούς εις την αγάπη του έθνους μας και συνέτρεξαν εις τη σωτηρία του. Θέλομεν αφήσει συμβουλή εις τας μεταταύτα ομογενείς μας ότι εις τους αλόκοτους εκείνους και χωρίς αιτίαν εχθρούς μας να επεύχονται όχι ποτέ κανένα κακό, αλλά να ζώσει και να βλέπωσει τι τόσον δεινός και αλόγως καταδιωχθήσαν υπ' αυτόν Ελλάδα τροπεούχων και θριαμβεύουσαν. Διότι αρκετήν τιμωρίαν στοχαζόμεθα δι' αυτού στον έλεγχο του συνειδότος, τον έλεγχο του συνειδότος, τη δυσφημία του ονόματός των και την κακήν και άδοξον και άτιμον κληρονομία την οποία αφήνωση εις τα τέκνα των. Εσάς δε, ο γενναίοι φίλε της Ελλάδος, θέλουμε τα σπαραγγείλει να ευλογώσει και να εφημώσει πάντοτε δια την προς αυτήν αγάπη σας. Να μην λησμονήσωσι δε ποτέ την προς εσάς ευγνωμοσύνητον, να μεταδώσω συν και εις τα στιγατέρας των το γλυκί τούτο της καρδίας των συνέστημα. Και εμείς, αν και δεν δυνάμεθα κατά το παρόν να φέρομεν εις το στήθος μας την περιπόθητον εικόνα σας με την περιγραφήν εφιλελληνίδες, έχομεν όμως αυτήν γεγραμμένη εις τα φύλλα της καρδίας μας και το αγαπητό όνομά σας δεν θα λείψει ποτέ εν όσο ζώμεν από το στόμα μας. Θεωρώ κλείνοντας ότι αν ερχόταν κάποιος από κάποιο άλλο πλανήτη και διάβαζε τις εφημερίδες της προηγούμενης εβδομάδας και το έδινε κανείς αυτή την επιστολή, ότι μπορεί να έλεγε κιόλας ότι, ότι γράφτηκε πριν από μία εβδομάδα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ή δεν έκλεισε ποτέ. Είμαστε στη longue durée που λένε οι Γάλλοι ιστορικοί. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τις γέφυρες προς το παρελθόν για ένα καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Έλλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μοναδική όπως πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και ολοκληρώνοντας την εκδήλωσή μας, έχουμε την τιμή να μας μιλήσει η κυρία Ζωή Τηγανούρια. Πρόκειται για τη συνθέτη του τραγουδιού «Επανάσταση 1821, ζήτω η ελευθερία», το οποίο κυκλοφόρησε στις 22 Φεβρουαρίου του 2021 σε στίχους Τάσου Θεοδωρακόπουλου και ερμηνείας Μπάμπη Τσέρτου. Κυρία Τηγανούρια, μας ακούτε? Καλησπέρα σας. Σας ακούω και σας παρακολουθώ όλη την ώρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Καταρχάς, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση σε μια τόσο σπουδαία εκδήλωση με σπουδαίες και εξέχουσες προσωπικότητες που μίλησαν θαυμάσια. Είναι πραγματικά τιμή μου. Ως άνθρωπος της τέχνης και του πολιτισμού,
ως γυναίκα και μάλιστα Ελληνίδα, πήρα την πρωτοβουλία και συνέθεσα ως ελάχιστο φόρο τιμής ένα τραγούδι αντιπροσωπευτικό για την επέτειο των 200 ετών από την ηρωική αυτοθυσία των προγόνων μας για την απελευθέρωσή μας από τον τουρκικό ζυγό. Με τους στίχους, όπως προαναφέρεται, του Τάσου Θεοδωρακόπουλου που μιλάνε και τη Λιονταρίσια Λεβεντιά και την εκπληκτική ερμηνεία του Μπάμπη Τσέρτου, θα με επιτρέψετε πολύ σύντομα να πω δύο λόγια για τα δομικά στοιχεία του τραγουδιού, γιατί έχουν σημασία σε σχέση με όλα αυτά που υπόθηκαν από τους προλαλήσαντες, τα υπέροχα. Το χωρίζω λοιπόν το μουσικό έργο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος που είναι το τραγούδι, το οποίο είναι ρυθμός καλαματιανός. Μην ξεχνάμε ότι ο Μοριάς είναι ορόσημος στην Επανάσταση και έχει μέσα, περνάει μέσα από πολλά υπηρώτικα, βυζαντινά και μακεδονίτικα στοιχεία, μέσα από την ερμηνεία του ερμηνευτή, αλλά και μέσα από το κατεξοχήν μουσικό μου όργανο, το ακορντεόν και τα απεξήματα των υπολείπων μουσικών. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος, ο Καλαματιανός. Το δεύτερο μέρος ήθελα να τελειώνει το κομμάτι πανηγυρικά, να συμβολίζει τον ηρωισμό, να συμβολίζει τη νίκη, τη χαρά, την αισιοδοξία. Και αποφάσισα λοιπόν να κάνω να συνθέσω ένα ζωναράδικο θρακιώτικο κομμάτι, το οποίο, όπως και ο Καλαματιανός, χορεύονται οι χοροί αυτοί χέρι-χέρι, πιαζένει όλοι χέρι-χέρι, και συμβολίζει την ενότητα των Ελλήνων. Μέσα από την ενότητα κερδίζονται όλες οι μάχες και πετυχαίνουμε όλες τις νίκες. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι Καλαματιανό χόρεψαν και οι ηρωικές γυναίκες, οι σουλιώτισσες, πιασμένες χέρι-χέρι. Τον χορό του Ζαλόγκου, είναι Καλαματιανός και αυτός. Το κομμάτι πλαισιώνεται από μια πολύ μεγάλη εμβληματική και επική χοροδία, την οποία ενορχίστρωσα γράφοντας τις γραμμές, επηρεασμένη από στοιχεία του μεγάλου μας Έλληνα συνθέτη, του Νίκου Σκαλκότα. Όλα αυτά λοιπόν, τα στοιχεία, τα σύγχρονα στοιχεία, έχουν παραδοσιακή ρίζα, παραδοσιακό μοτίβο, γιατί όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Γκερέκου, χώρα χωρίς μνήμη, ίσον χώρα χωρίς μέλλον. Μέσα από την παράδοσή μας αντλούμε δύναμη για να χτίσουμε το μέλλον. Θέλω λοιπόν, για να μην καθυστερήσω άλλο τις υπέροχες ομιλίες που έγιναν και πριν, επειδή η καταγωγή μου είναι από τη Σαμοθράκη, είμαι γέννημα θρέμα Σαμοθράκης και κατάγομαι από πατέρα που παίζει παραδοσιακό βιολί, η Σαμοθράκη έγινε ένα μεγάλο ολοκαύτωμα, όχι πολύ γνωστό σε όλους, στις 1 Σεπτέμβρη του 1821, όπου σφαγιάστηκαν στην περιοχή Ευκάς 700 άντρες και παιδιά και οι γυναίκες, όπως είπε και ο κύριος Μαυρωτάς, σε πάρα πολλούς πινακίες που αποκονίζονται, πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα. Δεν έμεινε λοιπόν και η πατρίδα μου αλόβητη από την τουρκοκρατία. Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι γυκνιάζει η Σαμοθράκη, έχει απέναντι την Τουρκία και με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, θα ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι σε όλους αυτούς που ενώνουν τις φωνές τους ενάντια στους σύγχρονους δερβέναγες και αγάδες. Και επίσης να το αφιερώσω σε όλους τους απανταχού Έλληνες και φιλέλληνες, με την ελπίδα ότι μέσα από το μουσικό μου έργο, μέσα από τα πλούσια δομικά στοιχεία, θα πυροδοτηθεί ενέργεια συνειδήσεων για επανάσταση ενάντια σε οτιδήποτε συμβαίνει τη σήμερον ημέρα και πληγώνει όλους εμάς, και τους Έλληνες και τους φιλέλληνες. Με πάρα πολύ αγάπη, ακούστε το Επανάσταση 1821, ζήτω η ελευθερία. Κυρία Τηγανούρια, συγχαρητήρια. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ακούω όλο το βράδυ για το Σούλι, για τις Σουλιώτισσες. Κατάγομαι εν μέρη από το Σούλι. Είναι η μητέρα μου από τα χωριά του Σουλίου και είναι διπλή. Καταγωγή. Ναι, και είναι έτσι διπλή η συγκίνησή μου. Σας εύχομαι πραγματικά, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ας απολαύσουμε λοιπόν το τραγούδι σας. Αφιερωμένο σε όλους τους προαλήσαντες, τους υπέροχους. Και αφιερωμένο σε όλη την ομογένεια, σε όλους τους Έλληνες. Τον ελληνισμό. Διακόσια χρόνια πέρασαν από την Άγια Λαύρα, τα 400 της κλαδιάς που διώξαμε τα μαύρα.
πέρασαν στου χρόνου τους καθρέφτες του πολέμου σε η Ελλάς, μαρματολούς και κλέφτες. Μαρματολούς και κλέφτες. Τότε μια χούφτα Έλληνες με λιονταριού καρδιά σήκωσαν επανάσταση σε όλο τον Μοριά. Σε όλο τον Μοριά. Ζήτω η επανάσταση, ζήτω η ελευθερία. Με τον αγώνα ο Έλληνας νίκησε τα φτερνιά. Ζήτω η επανάσταση, ζήτω η ελευθερία. Πάντα με αίμα γράφεται του κόσμου ιστορία. Σκλάβοι ξεσηκώνονταν στου ρίγα τη λαλιά. Οι πολεμίστρες αστραφτάν στα κάστρα τα παλιά. Στα κάστρα τα παλιά. Ζήτω η επανάσταση, ζήτω η ελευθερία. Με τον αγώνα ο Έλληνας νίκησε τα θεριά. Πάντα με αίμα γράφεται του κόσμου η ιστορία. Ζήτω και η Ελλάδα μας, ζήτω η ελευθερία. Ζήτω η ελευθερία. Ζήτω και η Ελλάδα μας, ζήτω η ελευθερία. Ζήτω η ελευθερία. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά και τους δύο προέδρους που μου εμπιστεύτηκαν το συντονισμό της πρώτης διαδικτυακής εκδήλωσης του Hilfe στους Wien Österreich Griechische Integrationsverein σε συνεργασία με το The Lions Club of Athens Specialty New Voices. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης όλους τους επίδημους καλεσμένους και όλους εσάς για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και θα ήθελα να σας ενημερώσω για την κεντρική εκδήλωση του Συλλόγου με θέμα «Άνθιμος Γαζής και η Φιλόμουσος Εταιρεία», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Μαρτίου με κύριο ομιλητή το πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου Ιωάννη Νικολίτση. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι το Hilfe στους Radio κάθε μήνα έχει εκπομπή με την πρόεδρο του Lions Club of Athens Specialty New Voices, την οποία μπορείτε φυσικά να ακούτε στη συχνότητα του Hilfe στους Radio. Και να σας καλέσουμε όσους από εσάς γνωρίζετε γερμανικά στην εκδήλωση την Τετάρτη 10 Μαρτίου, που επίσης γίνεται στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων, 9 η ώρα Ελλάδος, στο Orange, με κεντρικό ομιλητή τον Dr. Heinz Kstrein και φυσικά με την καταπληκτική μας Έρη Μπακάλη. Καλό σας βράδυ σας εύχομαι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Και καλή συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Συγχαρητήρια. Καλό βράδυ. Συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Καλή ημέρα της γυναίκας αύριο.
Και καλή μέρα τη γυναίκα. Έτσι, χρόνια μα πολλά. Χρόνια μα πολλά. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά που μα υποστηρίζετε. Συγχαρητήρια και στο σύλλογο. Μαρία, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.